Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Εγώ είμαι αυτός, ο Γλυκούλης. Ποιο γλυκό είναι το αγόρι απέναντι, ρε φίλε. Τώρα θα τρως και τον ήλιο στη μάπα. Ε, κάτι πρέπει να κάνεις. Δεν μπορεί να κλείσει, ρε μπαγλαμάκι, το... τη χαραμάδα και την πέρα. Να, δίτσι. Ανεβαίνει στην Πότσαρη το πρωί και ναι, μοβρομοίλιο έρχεται στη μάπα. Τι να κάνουμε, ρε Κώστη, Θα πεταχτεί κανένα γέρο εκεί από το γιώτα απέναντι. Θα τον φάμε, χαμάρι να πάρουμε. Με σμπουγάτσε θα πατήσουμε, να κάνουμε, τον αλλάξουμε και τον ήλιο, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Βγάλτε και τη χαραμάδα, δηλαδή στη μάπα μου θα πέφτει αυτή η χαραμάδα. Καλημέρα. Καλημέρα, γλυκό αγόρι, καλημέρα στο Δίτσι, ο οποίο είναι σήμερα μαζί. Το γλυκούλι. Άμα σε πει καμιά γυναίκα, γεια σου γλυκούλι. Τελείωσε, γεια σα. Τελείωσε, είσαι καμένο χαρτί. Εμένα πέρσι διακοπέ βρεθήκαμε με
ζευγάρια, ξέρω και τα λοιπά. Είπε κάποια γλυκούλη. Μια είπε μια κοστάκι, μια κοστάκι. Δυο. Ναι. Την τρίτη φορά στην τουαλέτα, τη λέω, κοίταξε να δεις. Θα σου. Ναι. Μη. Στην τουαλέτα, πρόσεχε. Όταν πάμε τουαλέτα, λέμε κακές κουβέντες και οι δύο. Με σταμάτησε. Ναι, αφού τα θυμίζει. Με σταματάει. Τα θυμίζει. Αλλά τη έδωσα. Τι έγινε, Κωστάκι, σε γουστάρει χωριά τη. Άναγιά σου, τέτοια πράγματα. Τι κάνει, γλυκό αγόρι. Καλά. Εμεί μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε εδώ πέρα. Ό,τι θέλουμε. Ό,τι γουστάρουμε θέλουμε. Με δίτσι σήμερα. Ναι, ο Γιώργος Φούντας, κοίτα τον. Πλακώθηκε στι πρωτενε εκεί. Πλακώθηκε, έγινε. Κλείσε να μην έχουμε εδώ λιακάδα στο φιλαράκι. Σε παρακαλώ και του γυρίζει τα μυαλά. Σε παρακαλώ. Να, κοίτα εδώ πώς γίνεται η χαραμάδα. Να, η χαραμάδα θα γίνει. Να, κοίτα εδώ. Να. Τώρα σε 10 λεπτό ο ήλιος θα φύγει από εκεί. Εντάξει. Σωστά. Μας έστρωσε, μας έφτιαξε. Ναι. Να πούμε καλημέρες. Πού γουστάς να πεις μια καλημέρα σήμερα. Σήμερα θα πω καλημέρα στη φίλη της κόρης μου, τη Μαρίνα. Θα πάω να την πάρω τώρα από το σχολείο. Είναι και δικιά μου φίλη μου. Ναι. Εγώ την αγαπάω πολύ. Και θα της πάω στα τζάμπο. Πήρες κάρτα μαζί σου. Έχω την κάρτα. Ζωρό, χρακ. Να πληρώσουμε την κάρτα, φίλε, θα ανέβει το κοντέρ, αλλά δεν μασάς. Ναι, λέω θα πάμε στα. Όχι, λέει, θα πάμε στα άλλα, λέει, που έχουν μεγαλύτερη ποικιλία να πούμε. Εκεί ξέρεις τι κάνεις. Κάνεις γύρω, περνάς και αναγκαστικά θα ψωνίσεις. Ακόμα και εσύ που είσαι τσιγκουναράς. Εγώ, για μένα. Ναι. Δεν είσαι τσιγκουναράς. Όποιος είναι. Δεν είσαι όμως. Όποιος είναι. Που λες, εγώ θα πάω. Ναι. Δηλαδή περνάω από 500 βιτρίνες. Ναι. Βάλε με να περπατήσω από 500 βιτρίνες. Δεν θα πάρω τίποτα. Θα αντέξει, ρε σκύλε. Τι θα πάρω τίποτα. Δεν είσαι καταναλωτικό όριο, ρε παιδί μου. Ό,τι σε ποτίσουν, ό,τι σε δώσουν να το φας, να το πεις, να το πάρω τώρα. Μπορεί να περάσω, ας πούμε, από 100 βιτρίνες και στην 101η να περάσω από ένα μαγαζί που πουλάει μινιατούρες αυτοκινητάκια. Και να πάρεις μινιατούρα. Και να κολλήσω να πάρω τη μινιατούρα. Μπορεί εκεί μπορεί, ας πούμε, να κάνω. Είσαι εκλεκτικός, αν μη τι άλλο, είσαι άνθρωπος. Μ' αρέσουν πολύ τα ρούχα και ιδιαίτερα τα σπόρου ρούχα. Τα σπόρου ρούχα. Αλλά κάνω κράτη, να πούμε, και λέω θα το πάρω σε 2 μήνες αυτό. Αν το έχεις ρισκή. Βέβαια. Α, δεν είσαι σαν φίλο. Το θέλω τώρα, γιατί αν δεν το πάρω τώρα έχω σφίξει. Όχι, έχω. Όχι. Η οικονομία, αρχή της οικονομίας είναι. Πότε, αν θα κάνεις το έξοδο, πότε θα το κάνεις το έξοδο. Το έχω ανάγκη να κάνω 4 αγορές. Θα τις κάνω σε 2,5 μήνες, όχι όλες. Μαζεμένες. Όχι. Μαθήματα, σεμινάρια, έτσι. Δεν είναι ότι θα κάνει. Διαπαιδαγώγηση αγορές. Από τον Κωστή, πώς πρέπει να ψωνίζουμε. Δηλαδή να μην είμαστε εφικτά. Σέρβις θα κάνεις τον αυτό το μήνα. Ναι. Λάστιχα θα κάνεις τον παράλλο. Άλλο. Τον ναι, παράλλο, το παράλλο μήνα. Ένα μήνα κενό. Και να μην ξοδεύσεις. Τις ρατζουνιές, ξέρω εγώ, τις γραμμές θα τις κάνεις μετά 3-4 μήνες. Θα τα κάνεις όλα μαζί πακέτο σου, λέω. Ρε βλάκα. Θα χρεωθείς. Θα χρεωθείς. Θα κάνεις χιλιάδικο θαδέα και μετά. Ανάγκες βγαίνουν συνέχεια. Γι' αυτό αυτοί που έχουν λεφτά. Οι άπλες. Τα ξοδεύουν κι αυτοί. Πώς θα τα ξοδεύουν, Κωστή, άμα δεν ξέρουν τι έχουν στην τράπεζα, τα ξοδεύουν. Τα ξοδεύουν. Δηλαδή βγάζει 1 ευρώ, το τρώει. Βγάζει 10 ευρώ, χρεώνεται 10. Χρεώνεται κιόλας. Α, είναι και μείον. Ναι, γιατί βάζει στη ζωή του την καταναλωτική ανάγκη. Ντε και καλά. Όχι, δεν ντε και καλά. Καλημέρες, ναι. Στο τζάμπο που θα πας. Ναι. Ή στο οποιοδήποτε. Σήμερα το κάνεις κούτα διαφήμιση στις καλές σου, αν και δεν έχει ανάγκη στο τζάμπο. Πώς δεν έχει, μια χαρά διαφημίζεται. Μας πληρώνει όμως. Μας πληρώνει. Μας πληρώνει. Τα ξοδέχομαι, λοιπόν. Ακόμα κι εγώ, ας πούμε. Ναι. Μπορεί να πάρω κανένα καπέλο 2 ευρώ, ας πούμε. 1,5 τώρα, ξέρω, μην ξυλώνεσαι. Βρε τραξέρα κουδουνόβλαχη, κάτσε κοκαμπόι. Πόσο δεν εκέδες λάδι πήγε και έδωσε ο μπαμπάς σου για να βγάλει το λύκειο. Πόσους δεν εκέδες. Πόσους δεν εκέδες λάδι. Λάδι. Πόσους δεν εκέδες. Ποιος το έλεγε αυτό τώρα, για ποιον το έλεγε. Τέλος πάντων, λοιπόν, ακούσε κάτι το οποίο αφορά όλους μας. Εκτός. Ναι. Λοιπόν, αυτό το καλοκαίρι το επαναστατικό Simplify, η καινοτομία από τη Wind δεν θα λείπει από κανένα μα κανένα εξοχικό. Με το Simplify από την Wind ο καταναλωτής μπορεί να έχει σταθερό και γρήγορο ίντερνετ σε όποιο σπίτι και αν βρεθεί, χωρίς σταθερή γραμμή και πληρώνει όσο το χρησιμοποιεί. Το μόνο που χρειάζεται, φίλες και φίλοι, είναι μπρίζα για σύνδεση του ρούτερ στο ρεύμα. Δηλαδή, εγώ τώρα που ας πούμε στο. Θα πας λιτόχωρο. Στο σπίτι, ρε παιδί, ναι. Πάω να πω στο ίντερνετ. Ναι. Δεν μπαίνω. Νο σύνδεση δεν έχει, ξέρω εγώ. Νο σίγναλ. Αυτό, φίλε, το παίρνει, έχει αυτό το. Στάστα για να καταλάβω. Ναι, αυτό το δηλαδή, πάω, ας πούμε, σε ένα μαγαζί. Ναι. Και αν έχω αυτό εδώ πέρα. Αν έχει το πρόγραμμα, τα οργανώνει. Πα σε διακοπέ στο λιτόχωρο, ένα Σαββατοκύριακο. Το έχει μαζί σου αυτό. Ναι. Κράκ σύνδεση, έχει σύνδεση. Γιατί μπαίνει στο καφενείο του Περκεμέ και λε. Και με που να βρεις τα κουτάκια. Δεν δε έχουμε, λέει. Αν το έχω αυτό, δηλαδή θα έχω. Θα έχεις. Τελείωσε. Θα με πας να το συνδέσω. Simplify. Simplify. Τελείωσε. Κλείσαμε. Λοιπόν, ναι. Είσαι έτοιμος, ξεκινήσαμε. Ναι. Δώσαμε καλημέρα στην Μαρίνα, να δώσουμε καλημέρα και στο πριγκιπάτο της Πιερίας. Ναι. Στο μπάρμπα μου, εκεί που μας ακούει με τα κορίτσια, ναι. Κορβατίνες. Σε περιμένει, λέει, να σφάξει μια για πάρτι σου. Δεν θέλω. Δεν θες. Δεν θέλω να δεν τη φάξει. Όχι. Τα λυπάσαι τα ζωντανά. Ναι, δεν. Είσαι καλός άνθρωπος. Δεν θέλω να σφάξει. Είσαι καλός άνθρωπος. Ζω για μένα, όχι. Καλύτερα να σφάξει κανέναν άνθρωπο να φάμε παρά.
Είσαι αλλά να μην είναι τοξικός θα πούμε. Όχι, όχι, άμα είναι τοξικός φίξαμε. Λοιπόν, ναι. Πάμε να τρέξουμε. Πάμε. Θες να πάμε γρηγοράδα. Πάμε. Για να σε δω πόσο έτοιμος είσαι. Πάμε κύριε Χολίδα λίγο γιατί έχουμε ντύσει σιγά σιγά τα εμφετάκια μας και με μουσική. Γιατί ο κόσμος προσεχώς, γιατί μετά τις διακοπές θα έχουμε πάρα πολλά εμφετάκια. 3-4 εμφετάκια. Θέλει. Θα έχει ζωντάνια γρηγοράδα. Θέλει ενότητες. Ναι. Δεν θέλει, θα τις έχει. Δεν θέλει μονοτονία, δεν θέλει αργό τέμπο. Θα τις έχει και τις γρηγοράδες και τις ενότητες. Άντε κύριε Χολίδα, ρίξε λίγο το χαλί το οποίο είναι ταμάμ. Σηκώνει τα βάρη 100 κιλά. Ναι, ναι. Παίρνει τις πρωτεΐνες, το παίζει γκόμενο στην παραλία. Είναι ωραίο παιδί. Κυνηγάει τις μιλφάρες. Ναι. Αργεί να βάλει. Τσομπάνε, μην παραμυθιάζεις τον κόσμο. Τσομπάνε, ρίξε τώρα εδώ. Πάμε, πάμε. Κώστας Κωνσταντινίδης. Όχι ο δικός μας, αυτός που θα πάει στον Άρη. Φουκαράς. Γιατί. Έτσι. Ασημάκη. Τι ασημάκη. Δικός μου, από Κορινό, Πιερία. Ποιος? Ο Κώστας Κωνσταντινίδης, ναι. Καλό μπακάκι ήταν ρε φίλε. Πες το θείο σου ναι, να ναι. Ετοιμάσεις τις προβατίνες για αυτόν. Άστε! Τον καημένο. Αζεβέδο! Αζεβέδο, πιτόγυρο. Έκλεισε ομάδα μου. Καλά να πάθει ομάδα. Ατλέτικο Παραναές, επέστρεψε σπίτι. Ναι, ναι, ναι. Πιτόγυρο. Θα κλάνα. Δεν μου λες καλό πιτόγυρο τουλάχιστον από αυτά. Τοξικό, τοξικό. Από αυτά που, είναι, που έρχονται από την, από την Ολλανδία, το παίρνει στο γουρουνάκι. Ναι, ναι. 2,5 κιλά από την. Καλά, μα είναι γουρουνάκι, ναι. Πάλι καλά. Μην είναι κανένα άλλο ζωάκι. Περνά στα σύνορα ναι, ναι. Και το γουρουνάκι να πούμε γίνει σαν τον κόκκινο να πούμε. Το καλό σούβλισμα και μετά το καλό ψήσιμο. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα στο Γρηγόρη τον κόκκινο. Όλσεν! Ουζούνα Ντάχμα Κολούρ! Τι είναι αυτό ρε κοστίρι αγόρι μου, για βάλε μας το χώρο μας. Στα τουρκικά! Ναι, 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 ναι. Γιαγιά μου η Ζαμπέτα, ξέρεις τι έλεγε. Για πες, γιαγιά. Πολύ μπορεί λίγο μυαλό. Πολύ μπορεί λίγο. Για ξαναπες αυτό να μάθουμε κανένα. Ουζούνα Ντάχμα Κολούρ! Αυτά είναι και μαθήματα Τουρκίας, πάμε! Στην Τούμπα είσαι! Ναι, 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 ναι. Στην Τούμπα μεγαλώσαμε, ναι. Πάντως, ναι. Ο Όλσεν ετοιμάζεται να είναι ο αντικαταστάτης του Άλισον που λέγαμε χθες ότι πάει στην Λίβερπουλ με ρεκόρ Μαμούθ. Πάει για Ρώμα. Εγώ τον Όλσεν ναι. Δεν τον έπαιρνα ούτε στον Πανιόνιο. Ούτε στον Πανιόνιο, όχι. Ούτε να βοσκάει τα πρόβατα και τα καθήκια το... πάνω εκεί, όχι. Είναι κακός θερματοφύλακας. Κακός. Ναι. Να σου τώρα θα μας πεις. Θες να σου πω κάτι. Θα μας πεις τώρα εσύ τώρα. Όχι, όχι. Τον έβγαλες άχρηστο κτλ. Όχι. Δεν τον παίρνω στην ομάδα μου. Όχι. Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνείς. Ναι. Εντάξει. Παραδόξω συμφωνώ κακός μαζί σου. Κακός θερματοφύλακας. Ναι, μου αρέσει και κακός, κακός. Ράσβαρατς. Ράσβαν, ημίπαλτο. Ημίπαλτο. Ναι. Έπαιξε μισό χρόνο, μισό δεν έπαιξε, σταμάτησε την καριέρα. 500 χιλιάρικα το χρόνο. Ναι. Του φορτώσανε παλτό πάλι του Σαββίδη. Mm-hmm. Το πιάσανε το. Καλά, μισό χρόνο έπαιξε πάλι. Μετά ξεχάστηκε το τόπι. Ναι. Σταμάτησε. 35 τέλος. Χρονών. Κούνησε μαντήλι. Γεια σα. Τα λέμε. Τα λέμε. Εντάξει, να είναι καλά. Να είναι καλά. Καρυπίδης. Ποιο Καρυπίδης. Ένα είναι ο Κάρι στην πόλη. Ένα είναι ο Κάρι και μετά έχουμε πολλά να πούμε για Κάρι, Άρη, Σιμώνα. Τυχοδιώκτη. Τυχοδιώκτη. Μ' αρέσει, μ' αρέσει ο Καρυπίδης. Σ' αρέσει και εμένα μ' αρέσει. Μ' αρέσουν οι τυχοδιώκτες. Δεν μ' αρέσουν αυτοί οι οποίοι κάθονται σε ένα καφενείο. Ναι. Ναι, ναι. Κάθεται στο καφενείο 7 ώρες και βρίζει τον Τσίπρα. Ναι. Άμα βγει ο Τσίπρα και έρθει ο Μητσοτάκη, βρίζει τον Μητσοτάκη. Ναι. Όλα τα κακά του κόσμου φταίνε, αυτό δεν κάνει το κουνά το δαχτυλάκι του. Σωστό. Κουνήσου ρε τσουβάλι. Έτσι. Περπάτα, κάνε και εσύ καμιά. Καμιά λαδιά, καμιά αυτή. Μαζί σου χρέωσε, κάνε ράνε, αδίκησε, κάνε. Ναι. Κουνήσε αυτή την καπιταλιστική κοινωνία. Κάθεσε, ρε τσουβάλι στο καφενείο. Ένα φραμπέ το γυρίζει. Μια ώρα και γουρ, 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 γουρ. Την άκλ, έτσι κάθε εκεί που βίδα. Βίδα. Φέρε ένα ούζο. Γοδίν. Γοδίν. Γοδίν, γρήγορα, γρήγορα. Μυαλό. Τέσσερα λεπτά. Μυαλό, μυαλό. Μουστάρι, ε. Ναι, μυαλό, μ' αρέσει. Το μόνο που το ξέρω εγώ του Καρυπίδη με ένα Πόρσε και με ένα τζιμπ που κυκλοφορεί. Πρέπει, κυκλοφορεί, εσύ κυκλοφορεί στο καφενείο με Πόρσε και τζιμπ. Το ζηλεύουνε, ρε. Φυσικά το ζηλεύουνε. Εμένα οι τυχοδιώκτες, ναι. Μ' αρέσει. Ο τυχοδιώκτης μπορεί αύριο να ακούσει ότι πήγε φυλακή. Και μεθαύριο να, μεθαύριο να ακούσει ότι έκλεισε ένα deal και χρυσάβησε. Μετά από τρει μήνε μπορεί να το. Είναι δηλαδή ένα τύπο ο οποίο. Δεν θα είναι ξέρω εγώ μονότονος, δεν θα είναι ξέρω εγώ βαρετός, βαρετός, είναι χλιαρός. Όχι, δεν μ' αρέσει. Έχουμε ένα λεπτό ακόμα, είπαμε εμείς είμαστε στο έδετο γρηγορά. Πάμε, 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 πάμε. Μαρίνος Σουζουνίδης. Μπούφος. Γιατί. Γιατί ρε φίλε. Ναι, ναι. Αν ξέρω εγώ, θα σου πω τρία πράγματα. Τρία. Είσαι προπονητής της Ρεάλ. Ναι. Έχεις πάρει τρία Champions League. Τα πήρες. Φεύγεις. Φεύγω. Όποιος πάει είναι μπούφος μετά. Ναι. Είσαι εθνική Γαλλίας. Είσαι εθνική Γαλλίας. Πήρες το Μουντιάλ. Όποιος πάει μετά από εκεί τι είναι. Μπούφος. Ναι. Παίζει τη βραδινή του Ραπτόπουλου. Καμένος από χέρι. Είσαι καμένος από χέρι. Καμένος από χέρι. Πάμε να κλείσουμε την γρηγοράδα μας για σήμερα γιατί όπως είδατε ο Κωστής είναι on fire. Ναι, ναι. Είμαστε σε γρηγοράδα. Έτσι. Εδώ όμως τώρα θα σε βάλω δύσκολα. Ναι. Γιατί κάθε μέρα σου πετάω και μια γυναίκα και προσεχώς έχουμε κι άλλα. Εντάξει. Νόρα Βαλσάμι. Η φίλη μου. Α, φίλη σου, ξεφίλη σου, δεν ξέρω. Λοιπόν. Θέλω να δω το αιχμηρό. Στα, ναι, 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 ναι. Κολεγιογκόμενα.
γιωγκόμενα. Καλά, άμα ήταν εδώ πέρα 25-30 χρονών, εγώ λέω θα τα έχει παρατήσει όλα και την κυνηγούσε από πίσω. Κολεγιωγκόμενα. Ποια είναι η κολεγιωγκόμενα? Η γατούλα, η αυτή, του μπαμπά, νιάου, 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 νιάου. Δεν είναι αγριόγατα, ας πούμε, που θα αρπάξει τον κόμενο της άλλης. Πάντα θα της φάνε τον κόμενο. Φιλέ. Ναι. Βέβαια, κολέγιο, πάνε κι άλλες. Μία κολέγιο γκόμενα, την Ευγενούλα και την Μίνη και σε έχουν τεινάξει τα μπρόκαλα, θα σε κάνουν ένα γιάχμα, θα σε κάνουν. Αυτές οι τρεις. Λήξεις, λήξεις. Λοιπόν, αυτή ήταν η Γρηγοράδα, όπως αντιληφθήκατε, ο Κωστής. Πολλοί μπορεί να διαφωνούν τώρα. Μπορεί ο Καρυπίδης να πει: μην βγαίνετε στον Ραπτόπουλο γιατί είμαι τυχοδιώκτη. Μα ο τυχοδιώκτης είναι με την καλή τι έννοια. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει ο τυχοδιώκτης. Δεν μου αρέσει αυτός ο οποίος κάθεται και κλαίει και κάνει κανέναν. Αυτός που ασχολείται, μπαίνει, βγαίνει σε εταιρείες, φτιάχνει, κάνει. Δηλαδή, κινείται. Παίζει αργές, δηλαδή όσο λέμε. Μαστροχαλαστής, φτιάχνει, χαλάει. Φτιάχνει, χαλάει, ναι. Μπελαλής, να πούμε. Εμένα και εμένα. Μπελαλής, ναι. Και μια που μου... Να λέει να φέρνει παίκτης και να λέει, και λέει πού τα βρήκε τα λεφτά αυτός. Και να τρελαίνε το άλλος. Ναι. Και να λέει πώς θα βρήκε ο Καρυπίδης. Ο Καρυπίδης τρέλανε τους παοξίδες εδώ τις τελευταίες 10 μέρες με τις μεταγραφές. Έχει. Η Φαλακού που βρήκε τα λεφτά, θα χρεωθείτε, θα κάνετε, θα πέσετε, θα κάνετε, θα ράνετε. Και μου δίνεις εσείς να ξεκινήσουμε τα τουάρ γιατί είχαμε αρκετά θέματα. Κάθε μήνα λεφτά. Κάθε μήνα, λοιπόν. Καρυπίδης θες, ναι. Στα social media, ναι. Είπε κοινός κουγιά. Δεν σε παίζω, φίλε. Όποιος δεν με σέβεται, δεν το σέβομαι και τον γούσταρα ακόμα περισσότερο τον Κάρι. Ναι. Και το φιλικό, τα λέμε. Δεν θα γίνει ποτέ. Τρίχες. Τρίχες. Μη. Τρίχες. Σε πρόλαβα, Τρίχες. Ναι. Έτσι ήσουν θα. Γιατί τρίχες. Ναι. Σκέτο τρίγες, άσου. Γιατί ο Καρυπίδης, αυτά είναι ευκολάκια. Θα πει τον κούγια και αυτό και δεν παίζω με τη λάσπη. Το επαναλαμβάνω, είμαι από πλουτόνιο. Ο Κούγιας από πλουτόνιο, ναι, δεν καταλαβαίνει Χριστό. Πρόσεξε να δεις. Ναι. Ο Κούγιας είναι αυτός που είναι. Ο Καρυπίδης λέει θα τσακωθώ με τον Κούγια. Εντάξει, είπε και ναι, αλλά έβγαλα ένα. Οι γουρουνάδες. Ποιοι? Οι σουπεράδες. Σουπεράδες είδε. Οι γουρουνάδες. Οι γουρουνάδες βγάλαν μια ανακοίνωση. Κουκλεντένο. Μιλάει για γιουρο. Ο γιουρο που αν λέω. Μιλάει για το έψιλον. Ναι. Το οποίο έκανε επίσημη πρόταση και λέει εγώ σας θέλω όλους. Μπράβο. Αλλά δεν σας αργήσαν βέβαια οι γουρουνάδες, αλλά καλά έκανα και βγάλανε την ανακοίνωση. Εγώ συνάντησα ένα-δυο αρχηγούς εκεί. Στο ζάπινγκ. Εκεί αργά γυρνάνε εκεί κάτι. Επικίνδυνος είναι μπούφος. Τρώνε κάτι, ξέρω εγώ, βαριά φαγιά τώρα τα πρωινά γιατί οι γουρουνάδες, για. Ναι. Λέω, πρέπει να βγάλετε μια ανακοίνωση, λέω, γιατί δεν πρέπει να πάτε στο έψιλον. Εγώ είμαι, λέω, αντίθετος. Τη βγάλανε. Ναι. Και είναι καυστική. Γιατί αν θέλετε να διατηρήσετε υψηλά το φρόνημα του σωματείου, και των οπαδών εγώ θα συμπληρώσω. Τον οπαδών. Κατάν τις αξίες. Δεν μπορεί να πάρεις λεφτά από το Σαββίδι. Κι ας είναι από άλλη εταιρεία. Και μετά να παίξεις Άρης ΠΑΟ. Και εγώ σου λέω μπορεί να αρχίσει στραβή και να χάσεις. Και να διχάσει τον κόσμο. Μα είναι ένα πιθανό σενάριο. Δεν παίρνει λεφτά από τον Σαββίδη. Δεν τα παίρνει. Δεν τα θέλει ο κόσμο. Δεν τα θέλει. Τι λέει ο Κούγιας, ο Σαββίδης λέει. Ο Σαββίδης, ζήστε μία πλάνη. Καλά. Ο Σαββίδης μπορεί να ζήσει μία πλάνη, αλλά Κούγια δεν βλέπει. Έχει περισσότερο από 100.000 ευρώ. Ναι. Και σε 100.000 ευρώ. Πάνε ότι, πάλι ότι ζει σε ποδοσφαιρική πλάνη ζει ο Σαββίδης. Γιατί πόνταρε αυτόν εδώ που μοιάζει με τον Βραζιλιάνο, πώς το λένε. Τον πρόεδρο της ΕΠΟ, ρε. Α, το φίλο μας! Ναι, το φίλο μας. Πόνταρε στον Αστρακάνο, Βαγγελάκη. Κάνε λίγο Βαγγέλη έτσι για να ξυπνήσουν και οι τελευταίοι. Έλα, σηκώνεστε! Έπαιρνε τηλέφωνο τον Κανελάκη ο ίδιος. Ναι. Πριν γίνει πρόεδρος στην ΕΠΟ, να τον βγάλει στο ράδιο. Βγάλε με, κύριε Κανελάκη. Δημήτρη, θα με βγάλεις 4:30. Γιατί έχω ένα συμβούλιο. Α, εντάξει, και έβγαινε ο κόμπτος. Κύριε Κανελάκη, θα πατάξουμε τη διαφθορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα είμαστε αυτοί. Οι οποίοι θα φτιάξουμε ένα αγγελικά ποδοσφαιρικό κόσμο. Θα είμαστε αυτοί που θα φέρουμε την κάθαρση. Ήρθε λοιπόν εδώ να φτιάξει την κάθαρση, δηλαδή να πάρει πάνω το πρωτάθλημα. Ναι. Και το έκλεψαν οι άλλοι κανονικά, από κάτω. Κανονικά. Τον παίρνω Κανελάκη τηλέφωνο να τον βγάλει. Και δεν βγαίνει. Μην είδε τον Παναγί. Δεν βγαίνει. Την επόμενη φορά που θα βγει στον Κανελάκη ο. Πώς το λένε, ο γραμμένος. Θα μπω με στο στούντιο, θα κάνω κεφαλοκλείδωμα τον Κανελάκη. Θα πω. Τι το βγάζει αυτό τώρα. Τι το βγάζει αυτό τώρα που σε έχει ανάγκη. Τώρα που σε έχει ανάγκη. Σαν του πολιτικού. 4 χρόνια χαμένοι και τώρα μας χτυπάνε την πόρτα. Βγάλτε με στην ώρα του Μπούζου. Βγάλτε με στην ώρα του Κανελάκη. Βγάλτε με. Καρέκλα είναι, φίλε. Τη βγάλτε με. Όταν παίρνει την καρέκλα, δεν έχει ανάγκη κανένα. Μέχρι να την πάρει την καρέκλα, του γλύβει όλου. Θέλω να δω τα μούτρα των πολιτικών έξω από το Μετρόπολη και γενικά έξω από οποιοδήποτε στούντιο. Με το ύφο, ξέρω εγώ, το ευγενικό, το χαρμόσυνο, το χαμογελαστό, το δουλικό. Δουλικό, σε έχω ανάγκη κολοδημοσιογράφε, θα σου πει. Ναι. Κολοσωματείο, ξέρω εγώ, τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό. Σε έχω ανάγκη. Αλλά εμείς εδώ είμαστε και καλοί άνθρωποι. Γιατί είμαστε γκάγκστερ. Τι θα έχω εγώ, τι όφελος θα έχω εγώ. Ναι. Ναι. Εδώ σε Θεσσαλονίκη, γιατί κάτω έχουν ωφέλη. Ναι. Να ξέρεις.
Ναι, αλλά. Βγαίνει στον Μπούζο. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άσερε, ξενέρωτο. Άρη ΑΕΚ, φιλικό. Έτσι για να βγούμε την επόμενη εβδομάδα μαζί με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν. Πά το κάνουμε ένα μετάδοση. Αφού θα με τούμπα, εγώ, φίλε. Θε να πάμε εκεί. Τι, την ίδια μέρα θα είναι. Νομίζω μία μέρα διαφορά έχουν, αλλά εντάξει, και τέλο πάντων. Ποιο θα το κάνει ένα μετάδοση. Θα ζητήσει 10.000 ο Καρυπίδη από τα κανάλια. Έτσι είχαν πει αργιανή. Θα μπαίνετε στο καριλάο και θα πληρώνετε, ρε. Η ολιακά. Ναι. Εισιτήρια σε διάθεση στον κόσμο από σήμερα. Ναι. Όποιος θέλει να πάει να δει, δηλαδή, τον Άρη με την περσινή χάρτινη πρωταθλήτρια. Χάρτινη. Ναι, ρε Κωστή. Χάρτινη. Είναι χάρτινη, τι είναι. Μαγκιά το πήρε. Χαρτιά από εδώ, δικαστήρια. Μαγκιά το πήρε. Με πρόεδρο στην ΕΠΟ δικό σου πήρε πρωτάθλημα. Με το 1/4 του μπάτζετ. Δεν είναι μαγκιά αυτό, ένα λεπτό. Μαγκιά είναι, ναι. Είναι μαγιά. Χάρτινο, ξεχάρτινο είναι μαγιά. Χάρτινη μαγιά. Ναι. Χάρτινη όμως. Χάρτινη μαγιά, ναι. 10, 15, 20, 25 και 50 ευρώ τα εισιτήρια. 10. Από 10 ξεκινά σαν πεταλάκια, 1-3. Ναι. Και μετά ανεβαίνει. Ακριβά είναι. Πού θες να πας, 15. Ακριβά 20. Είναι, ακριβά είναι. Σήμερα πάντως 5 ευρώ στα πέταλα και 10 στάλα για να γεμίσει το γήπεδο. Γιατί να γεμίσει. Γιατί να γεμίσει το γήπεδο. Θα γεμίσει. Για να πει μετά ο Καρυπίδης. Και θα γεμίσει και θα κερδίσει. Να, πώς το λέει, το τηλεοπτικό κανάλι, πώς το λένε. Την ΕΡΤ και το ΕΠΣ, το άλλο. Έχω 20.000 κόσμο, να με δώσετε τα ίδια λεφτά με τη Λεβαδιά, ρε Λιμά. Έχω κόσμο, έχω πελατεία να πούμε. Δίκιο δεν έχει υποστεί. Πλάκα με κάνει. Δηλαδή, εμείς εδώ πέρα γιατί, με ακροματικότητα. Γιατί δένα, εμένα με είπε ο Βλαχόπουλος, με είπε, δεν δικό μου, να το κάνω σαν το κόκκινο. Με λέει ο Βλαχόπουλος ότι το κανάλι το συνδρομητικό λέει τα έχει με τον Άρη λέει, και τον Καρυπίδη λέει γιατί λέει στην αρχή του είδε ένα λεφτά και αυτό τα αρνήθηκε και ήθελε παραπάνω. Το τυχοδιοκτικό που λέει. Καλά έκανε και δεν τα πήρε. Ναι, τώρα όμως έχει ζόρι και άμα πάρει το έψιλον οι γουρουνάδες θα πούμε θα έχουν θέματα. Βγάλανε ανακοίνωση, δεν θα γίνει τίποτα. Δεν ξέρω αν. Μ' αρέσουν οι γουρουνάδες. Γιατί οι απλοί φύλαθλοι που βγαίνανε εδώ, όχι οι γουρουνάδες, οι απλοί φύλαθλοι ξέρεις τι λέγανε. Να τα πάρουμε και να του βάλουμε και 3 γκολ. Πώς θα τα πάρετε ρε, και να του βάλετε και 3 γκολ. Και πώς θα το βάλεις και 3 γκολ. Και τι θα κάνεις. Και μπούκα θα κάνεις στη Σέψιλο τον τηλεσχολιαστή και στις κάμερες και θα πουλήσεις τραμπούκο. Ναι. Περάστε κύριε θα ναι, λέτε. Ναι, περάστε ναι, κύριε ναι, θα ναι, λέτε. Ναι, ναι. Λοιπόν, έτσι. Ξεκινήσαμε με Άρη σήμερα γιατί είχαμε φιλικό εισιτήρια για τα γιατί πάμε τα λεφτά που διατέθηκαν πέρσι για τον Άρη, ναι. Η φετινή ομάδα την είχαν πληρωμένη ναι. Και ρέστα. Να ο Μύρο. Είχε και ρέστα λέει η περσινή ομάδα. Ναι. Έτσι είπε ο Μύρο. Τα έλεγε όταν ήταν στον Άρη, όταν έφυγε. Έχει διαφορά αυτό. Όταν ήταν είναι αυτό. Όταν ήταν. Ναι. Για πάρτε του μια συνέντευξη τώρα, τώρα έφυγε. Που έφυγε. Ναι, λοιπόν, ναι. Εμείς πάντως θα πάρουμε σίγουρα την υπηρεσία delivery της Άντα. Ο Άρης είναι ο Άρης. Θα την πάρουμε την delivery λοιπόν. Θα πάρουμε το delivery της Standard με ένα τηλεφώνημα. Σας φέρνει την μπαταρία του οχήματός σας όπου και αν έχετε μείνει. Καλέστε τώρα στο 2310 523 014 και σε λιγότερο από μία ώρα η τεχνική της Standard σας τη φέρνουν. Την τοποθετούν δωρεάν. Κάνουν τον έλεγχο λειτουργία του οχήματος και είστε κούκλοι να πάτε στη δουλειά σας. Standard delivery και φύγατε μόλις με ένα τηλεφώνημα. Ξεκινήσαμε τον πρώτο μιωράκι γρηγοράδα. Με γρηγοράδα και πολύ Άρη. Είχαμε τα Τζουμπρούτζου, ανακοινώσει Super 3 Κάρι. Είχαμε εισιτήρια για το φιλικό. Μετά έχω πάω. Έχω πάω το τσουνάμι. Θα του πάρει όλου παραμάζοντα. Ποιο τσουνάμι. Τι τσουνάμι. Εδώ είναι ένα αεράκι. Πες μου μία ομάδα. Ένα αεράκι, τσουνάμι. Ένα ελαφρύ βοριαδάκι. Ναι. Το οποίο τι τσουνάμι είναι. Βρε 7 από φόρ είναι. 1000 εισιτήρια σε μια μέρα 20 Ιουλίου δεν κάνει ούτε η Μπαρσελόνα δεν κάνει. Ούτε η Ρεάλ Μαδρίτη. Και χωρί μεταγραφή. Στο πανηγύρι τη Αγία Μαρίνα ναι, το σουβλάκι γινόταν χαμό. Ναι, πάμε, πάμε. Πριν πάμε. Μπλοκαρισμένη περιφερειακή προσιτικά από το Επταπύργιο γίνονται έργα. Αυτά πρέπει να τα λέμε, να ενημερώνουμε τον κόσμο. Το ξανατονίζω. Καλά ρε βόδια. Ναι. Βόδια. Σε φόρεσε. Δεν μπορείτε ρε βόδια το Σαββατοκύριακο να κάνετε τα έργα που θα είναι όλες Χαλκιδικοί. Πέστα, ρε, το κάνετε ρε πέστα. Μοσχαροβούβαλα. Με μοσχάρια. Τα κάνετε τα έργα. Πρωί που πάει ο κόσμος στη δουλειά του. Σιγά μην δουλέψει Κυριακή ο άλλος ρε φίλε. Τεμπελχανάδες. Λοιπόν, μπλοκαρισμένη περιφερειακή προσδυτικά από το Επταπύργιο γίνονται έργα. Εμείς πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό. Δημήτρης Μανούσης έρχεται που κλεντέν για δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε με τα του ΠΑΟΚ, με τα του Ηρακλή, με γραμμές, με επικοινωνία μέχρι και τις 10. Δεν περιγράφω άλλο. Πρέπει να πάμε διαφημιστικά σε λίγο και επανεργόμαστε. Να σε πω εγώ εσένα Κωστή. Να μου πει. Τα αγαπάω γιατί. Αχ, αγόρι μου. Θυμάμαι τότε τα εγγόνια μου που ήταν μικρά και με λέγανε η γιαγιά θα μας πάρεις μπουγελόφατσες. Τους έλεγα να σας πάρω βρε παιδιά. Και δεν ξέρω αυτό με θυμίζεις. Εκείνες τις μπουγελόφατσες με θυμίζεις όταν σε βλέπω. Να είσαι καλά γιαβρο. Μπουγελόφατα! Μπουγελόφατα!
Έλα καλημέρες. Έλα και έλα. Κλαίει ο άλλος. Κλαίει ο άλλος. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε. Cool rap, rap, cool μέχρι και τις 10 με DJ Vici στα 10 σήμερα. Θα πάμε μέχρι και τις 10 με πολλή ενημέρωση, πολλή είδηση, πολλή κουσκούς και γρηγοράδα, Κωστή μου, έτσι. Και ένα κοινωνικό θέμα δεν έχουμε να πούμε. Κοινωνικό θέμα. Μειώνονται οι συντάξεις, λέει 12%. Μειώνονται οι συντάξεις. Ναι, μειώνονται οι συντάξεις. Όλα θα μας τα μειώσω τέλος. Μειώθηκαν και τσοντούλες. Θα το πούμε τώρα, τσοντούλες. Μειώθηκαν τώρα κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Φυσιολογικό. 3 στους 10 δεν έβλεπαν. Στα μάτσα έβλεπαν μόνο μπαλίτσα. Καλά, εντάξει, κοίταξε. Στη Γαλλία 6 στους 10. Σαν να ήξεραν ότι θα πάρουν το Μουντιάλ τα παιδιά. Στην Ελλάδα? 3 στους 10. Σταμάτησαν να βλέπουν αυτό το διάστημα ταινίες. Είναι υγεία. Υγεία, ε. Και ποδόσφαιρο να βλέπεις. Ναι, ναι. Και πορνό να βλέπεις. Είναι υγεία. Όλα υγεία είναι. Ο Έλληνας, από στατιστικές, έβλεπε τις πιο πολλές τσόντες από όλη την Ευρώπη, από όλους τους Ευρωπαίους. Ποιος? Ο Έλληνας. Ο Έλληνας. Τις κόψαμε εμείς. Τις κόψαμε. Είναι υγεία. Ναι, ναι. Είναι φαντασία, δηλαδή τι γίνεται. Παίρνει να πούμε πώς πάει ο Αλέφαντος και βλέπει το Χάπελ να πούμε νέα συστήματα και τέτοια. Αυστρία, ναι, ναι. Πάει η Αυστρία, πάει ναι. Στο Βάιτσβάλερ και λέει: Με δίδαξε στην Νότιχαμ Φόρεστ το 1979 ο Μπράιαν Κλαφ το 4-4-2. Πώς κινιόταν ο Φόρ, έβγαινε στη γραμμή, πατούσε ο Χαφ και τα λοιπά. Ναι, παίρνει ναι. Ιδέες. Και ο άλλος με το πορνό παίρνει ιδέες. Παίρνει ιδέες. Ναι, παίρνει ιδέες και τις εφαρμόζει. Πάμε να φύγουμε όμως γιατί θα πάρουν ιδέες πολύ πρωινή και θα πούμε καμιά κοντά. Είναι καλό το πρωί. Καλό, καλό. Καλό είναι το πρωί να σηκώνεται ο άνθρωπος με ερωτική διάθεση. Ναι. Και η υγεία στον άντρα. Σημαίνει ότι πάει φαίνεται... καλά ο γάμος, ε? Πάει καλά. Άσε το γάμο και την κηδεία. Ναι. Εγώ σου λέω για έναν άντρα που ξυπνάει το πρωί. Τι να κάνει, μόνο θα το κάνει. Υπάρχουν άντρες που ξυπνάνε το πρωί ναι. Και ας πούμε είναι χαμηλά. Χαμηλά. Αυτό είναι κακό. Ναι. Από κάποια ηλικία και μετά ναι. Είναι λέει χαμηλά. Μετά λέει ναι, ναι, ναι. Η διάθεση. Ναι, 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 ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Έκοστη, ξεφύγανε. Πάμε σε κίνδυνα μονοπάτια. Δεν το στηρίπαμε. Πάμε σε στροφέ. Πάμε σαν τι στροφέ και του Πλαταμόνα που είναι επικίνδυνε τώρα. Ναι, λοιπόν, ναι, καλημέρα ναι. Στο Γιώργο. Η εκπομπή λένε ότι ονομάστε Παρατρίχα. Καλό. Σ' άρεσε. Καλό. Το Παρατρίχα. Καλό. Στέλνετε, συνεχίζετε. Εμεί τα μαζεύουμε. Έχουμε μαζέψει 18 με τον Κωστή. 18 ονόματα. Θα διαλέξουμε, ένα σύντομο. Ένα σύντομο. Όχι, όχι. Δηλαδή, πώς βγάλεις ένα σκύλο δυσύλλαβο το όνομα. Ναι, ναι, δεν μπορεί ναι. Να βγάλεις ένα σκύλο η Μέρι Λου, ξέρω εγώ, και ξέρω εγώ, η Λίζε Λότε κτλ. Ναι, ναι. Είναι ένας, είναι δυσύλλαβο το όνομα του σκύλου. Και μια εκπομπή δεν μπορεί να τη βγάλεις. Τώρα, εγώ έβγαλα το ή στην Α ή στην Β, όλοι πάνε για τη Μαρμίτα. Καλά, εσύ έβγαλες ολόκληρο είναι, ναι, αλλά είναι η πιο διαχρονική εκπομπή γιατί όλοι πάνε για τη Μαρμίτα. Σωστό. Οπότε δεν μπορεί να αλλάξει αυτό. Σωστό, ποτέ. Σωστό. Όλα γυρίζουν γύρω από τη Μαρμίτα. Καλημέρα στην εκπομπή και γρήγορη. Στους αργούς. Μακρύ μάλι, μακρύ μάλι, άιντε πρέσ' και εσύ μια άλλη, η αγάπη που της... Για τα κουμπαράκια που λέτε ναι θυμίζει ταβέρνα, καλημέρα θα μπορούσα να το πούμε ταραπανάκια. Καλημέρα στο Muppet Show των FM. Καλημέρα στο Muppet Show των FM, προτείνω το όνομα η Ακάλυπτη. Γίνεται χαμός εδώ με τα μηνύματα. Αυτά εδώ έχουν επεκτείσει τηλεοράσεις και τα λοιπά. Έτσι, κάτι καινούριο, κάτι μοναδικό. Έτσι. Κάτι μοναδικό. Α, και νομίζω ότι το όνομα ενός άντρα ή μιας γυναίκας νομίζω είναι ένα κομμάτι. Το υπόλοιπο το κομμάτι είναι το τι θα κάνει στην κοινωνία, το πώς θα βγει, πώς θα μιλήσει, πώς θα δουλέψει, πώς θα. Ναι, αλλά πώς θα συναλλαγεί, να πούμε, αν μείνει το όνομα. Δεν σου μένει ένα όνομα και λες, α, δε αξέχαστος. Ή ξέρω εγώ, βλέπεις έναν ωραίο άντρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, και πώς σε λέει Θεόκλητο. Το όνομα είναι αυτό, ρε παιδί. Δεν ξενερώνει. Ξενερώνει. Ναι, γι' αυτό πρέπει να είναι δυνατό. Ή βλέπει ναι. Μια ωραία γυναίκα, πώ λένε Περσεφόνη. Καλλιόπη. Ναι. Κατάλαβε. Την έλεγαν Πινελόπη. Άρτεμις. Παρατρίχα καραφλή, πρωινέ κακουχίε. Έσβουσαν οι λάμπε. Μη μα μιλά! Μη μα μιλά! Τρελαίνομαι! Δεν λέω τον Κωστή. Μη μα μιλά! Λοιπόν, πάμε πάω. Πάμε πάω. Πάμε πάω γιατί γίνεται χαμός, γίνεται πανζουλισμός. Τι χαμός γίνεται. Ναι. Τι πανζουλισμός γίνεται. Χίλια διαρκές ρε Κωστή. Χίλια. Αντί να γράφετε στις... Βρες μου μία Αντίνα... ομάδα, ναι, ναι. Μία ομάδα ναι. Στον πλανήτη ναι. Που δεν έχει κάνει μεταγραφές. Υπάρχει αυτή η θεωρητική Μύρλα Γκρίνια και είναι συγκεκριμένη και πουλάει χίλια διαρκές 20 Ιουλίου. Βρες μου μία ομάδα. Εγώ αν ήμουν και με έλεγε τώρα ο Μάστορας, ναι. Βγάλε πρωτοσέλιδο αυτό. Ποιος Μάστορας, ο δικός μας. Ο Βασίλης. Α, Βασίλης, ναι. Ή ξέρω εγώ ποιος, ο Βλαχόπουλος, αν βγάζουν τα πρωτοσέλιδα ρε παιδί. Ναι. Θα έκανα ένα λογοπαίγνιο, θα έψαχνα να βρω ναι. Το μεγάλο λαό και τον μέτριο ιδιοκτήτη, τον οποίο θα την έλεγα στον ιδιοκτήτη, ότι λαός διψασμένος, ξέρω εγώ, χωρίς μεταγραφές, είσαι να πούμε ρόμπα ξεκούμποτη που δεν κάνει καμία μεταγραφή. Αυτός είναι ο λαός του ΠΑΟΚ. Θα ανέβαζα το λαό του ΠΑΟΚ, όχι ας πούμε... Τον ανεβάζουν σήμερα στο ποτοσέλιδο. Τι λέει. Έκσταση.
Είναι μικρό το γήπεδο. Είναι μικρό το γήπεδο, είναι μικρό το γήπεδο. Μισή δουλειά. Για double και τσάμπιονς λιγκ ο λαός. Ναι, ο λαός. Ναι. Ναι, αλλά από την άλλη μεριά θα έλεγα, πρόεδρε, ξύπνα, γιατί ο λαός κοίταξε τι δίψα έχει για μεγάλη ομάδα και μεγάλα επιτεύγματα. Κοίταξε ο λαός πόσο, ας πούμε, το μαγαζί, το οποίο το προϊόν είναι μέτριο αυτή τη στιγμή. Ζητάει μέτριο για μέτριο. Ευρώπη, για Ευρώπη. Τι μέτριο για Ευρώπη. Για Ελλάδα τι είναι μέτριο, το πρώτο φαβορί. Το παίρνει. Πρώτο φαβορί. Ναι, πρώτο πες φαβορί. Μου μία χρονιά, ναι, 40 χρόνια ναι. Βλέπεις μπάλα που ο Πάκου είναι πρώτο φαβορί. Και ο Άρης πέρσι ήταν πρώτο φαβορί με ένα 20 και δεν βγήκε η κατηγορία. Τι πάει να πει πρώτο. Ανέβηκε. Πρόπερσι ήταν με ένα 20. Α, παραπρόπερσι, ναι, όχι φέτος. Λαμία τη δίναν 2,5 και τον. Καλά, το λέει, τον έσαν σε μια γωνιά Λαμία από όλους μήνες και ανέβηκε. Εντάξει, είχαμε τα ελληνικά τα κόσια, γι' αυτό δεν ανέβηκε. Αυτό τα ξέρουμε. Γιατί είχε ομάδα να ανέβει. Μπορεί να μην είχε. Με ένα 75 μέσο όρο ύψος soft. Ομάδα σαν τον Ολυμπιακό δηλαδή ένα πράγμα. Κάτι νανάκια, κάτι κοντή, ναι, κάτι, ναι. Κάτι ψιλοτεχνητάκια. Με αυτούς θα παίξει ο Ολυμπιακός φέτος. Με αυτούς, με Φετφατζίδη, με Μάρι. Άρα μας λέτε εδώ εσείς οι Παοξίδες ότι δεν μας ενδιαφέρει το Champions League. Μας ενδιαφέρει το πρωτάθλημα. Τι θα οπότε... πεις, ρε Παγάσα, τι θα πεις άμα ο Πάουκ ρίξει ένα τρίμπαλο τη Βασιλεία. Θέλω να σε δω, την άλλη τρίτη τετάρτη. Εκεί θα βγει ο Λουτσέσκου σαν τον Κούρκο. Ναι, ναι. Εκεί θα τον παραδεχτεί τον Λουτσέσκου. Ναι. Και θα πει. Ναι. Εμένα αυτός ο κόντος με ξεγέλασε στις μεταγραφές. Ναι. Μου είπε θα μου φέρει παιχταράδες, μου φέρει από το Χαντσερίδη με πλατυποδία. Το Ζάμα με εγκεφαλογράφημα που δεν φαίνεται ο εγκέφαλος. Ναι. Μάψε τον Κρέσπο μέσα, τον Μαωρίσιο, τον Σάκοφ και όλα τα άλλα τα παλτά στα χαφ, τον Γκάνιας. Ο Λουτσέσκου που συζήτησε να μην. Δεν θέλω να επιράξει τον Ρώστερ. Εγώ είμαι ο Λουτσέσκου και λέω δεν θέλω. Και εγώ πέρασα να πούμε, πέρασα τη Βασιλεία αυτή τη στιγμή και είμαι εγώ ο μάγκας. Αν περάσει ο Πάοκ τη Βασιλεία και περάσει το Champions League, ο Λουτσέσκου ανεβαίνει ο Λουτσέσκου. Ναι. Πέρσι που έχασε το πρωτάθλημα με τα φιλικά που ο Σαββίδης τον βοήθησε και τα λοιπά, έτσι το λέω εγώ, ας πούμε, έτσι απ' έξω, έχει ευθύνη που έχασε το πρωτάθλημα ο Λουτσέσκου πέρσι. Όχι. Έχει. Ευθύνη, γι' αυτό ο μονοδιάστατος του 4-4-2. Η διοίκηση έχει ευθύνη. Όχι. Που δεν φρόντισε να τον καλύψει σε όλα τα θέματα. Τι να τον κάνει, μωρέ. Σε όλα τα πάει θέματα. Στα Γιάννη να περάσετε κόσμο. Πάει στον Ατρόμητο να περάσετε κόσμο. Αφού είχαμε μπούκες. Πάει στην Κέρκυρα να περάσετε κόσμο. Είχαμε μπούκες. Τι μπούκες. Μπήκανε μέσα. Τι μπήκανε μέσα. Ο Μίκελ μαζί με τον Σαββίδη. Τι φταίει ο Λουτσέσκου. Μίκελ και μπήκε Σαββίδη. Γιατί ατό έπαιρνε το μάτσο ο Λουτσέσκου. Πήρε κανένα τέρμιο. Πήρε κανένα τέρμιο. Πήρε το 2-0 εκεί που ήταν Δελομπού η ΑΕΚ. Έπαιξε την μπαλάρα στο Κύπρο, στο πρωτάθλημα είχε ευθύνη. Άρα λοιπόν, για το Champions League ο κύριος Σαββίδης δεν ενδιαφέρεται και ο ΠΑΟΚ, ούτε οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Όλοι λέγεται για το πρωτάθλημα. Καλά κάνετε. Εγώ λέω ότι ενδιαφέρεται. Αλλά αυτά τα, και ο Σαββίδης, ο ΠΑΟΚ και το Σεντόνι είναι νεκροσέντονα αυτά. Άστα Σεντόνια τώρα που ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για το Σεντόνι. Μεγάλο μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό και άλλο μποτιλιάρισμα από Τριανδρία μέχρι. Και μετά το Παπαγεωργίου με κατεύθυνση δυτικά. Ναι. Γίνεται ο όταν οι ηλίθιοι κάνουν έργα το πρωί που πάει ο κόσμος στις δουλειές του, αντί να το κάνουν, εγώ σου λέω το βράδυ. Ναι. Μετά τις 11 το βράδυ ή το Σαββατοκύριακο, αλλά το Σαββατοκύριακο δεν δουλεύετε. Θέλετε να πάτε στην Καλκιδική κι εσείς. Και το βράδυ έχει εξτραδάκια, είναι πιο μεγάλο το. Ας είναι, δεν με πειράζει. Ας τα κάνουν τότε, ρε φίλε, να μην ταλαιπωρεί το κόσμο. Ποιος δίνει την εντολή, ποιος πρωτόγονος είναι αυτός ο οποίος δίνει τέτοιες εντολές. Ποια υπηρεσία είναι αυτή που φτιάχνει το δρόμο. Ποιοι είναι αυτοί, ο Δήμος είναι. Ο Δήμος είναι. Ο Δήμος Θεσσαλονίκη. Πάτε εκεί, δώστε κανένα γουδί σε αυτό το Δήμαρχο. Γουδί κατευθείαν. Γουδί. Λοιπόν, φέτος τα Gigabyte, ακούσε λίγο κάτι μετά το γουδί για να έρθετε στα ίσα σας. Κάτσε ρε φίλε, έχω άδικο. Μαζί σου είμαι, απλά είμαι κατά της βίας, εγώ ξέρεις. Εγώ είμαι υπέρ της βίας. Εσείς υπέρ, ναι. Ναι, εγώ είμαι κατά. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να πας ευγενικά, όμορφα από τα δεν θέλει αλλά ο Έλληνας. Ο Έλληνας δεν θέλει ευγένεια, ούτε ναι. Δημόσια υπηρεσία. Δεν θέλει. Συμφωνώ. Θα κάνει δουλειά, ή θα έχει μπάρμπα ή θα δέρνει. Ναι. Τελείωσε. Η μπάρμπα ή ξύλο. Ή ξύλο ή μπάρμπα. Αυτή είμαστε. Αυτοί είμαστε. Ναι. Λοιπόν, ακούστε λίγο κάτι που σας ενδιαφέρει. Ναι. Φέτος τα Gigabyte κυκλοφορούν ελεύθερα στις παραλίες με την full giga προσφορά του Free to Go. 10 Gigabyte μόνο με 10 ευρώ. Η ενεργοποίηση γίνεται με SMS ή online στο freetogo.gr και στο My Free to Go app, καθώς και σε όλα τα καταστήματα Wind. Περισσότερες πληροφορίες στο freetogo.gr. Θα με πας γιατί παιδεύομαι. Πάω να φάω σε ένα μαγαζί. Πατάω ίντερνετ να δω YouTube. Ναι. Δεν μπορώ να μπω. Ναι. Θα με πας εκεί στη Wind να με βοηθήσει να πω γιατί είμαι και λίγο του νταμπάνι σε αυτά τα πράγματα. Θα πάρει φωτιά τσακμάκι θα πρωτόγονος του Μπιώτη. Τσακατσούκα τρελό θα γίνει σου λέω. Ρε. Τι θα κοστίσει αυτό, θα πατήσω το κουμπί και τίποτα, να τίποτα. Με 10 ευρωπουλάκια όλα θα είσαι παντού. Τι είναι, δυο σάντουιτ. Έτσι, πλάκα και τώρα. Και ένα ψυκτικό. Και ένα αναψυκτικό να πω, βέβαια. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Στον ύπνο μου λέει: είδα τον τίτλο της εκπομπής σας. Σου λέω: χαμός, ψάχνει ο κόσμος. Ποιος είναι? Άκου τι είδαν. Άκου τι είδαν. Ναι.
να κοιμάσαι ξεσκέπαστος, φίλε. Χιασιάρικο, λέει, εμείς αυτά που είδατε με τα εξειδικευμένα ματάκια σας σε αθλητικό επίπεδο. Ναι. Άνθρωπος έχει και επιχείρημα από πίσω. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Πάουκ χίλια και εισιτήρια χθες, 17.000. Δεν με νοιάζει. Άμα δεν. Ποια ομάδα, πες μια ομάδα που κάνει 1000 εισιτήρια διαρκείας 20 Ιουλίου. Ολυμπιακός κάνει. Που βγήκε χθες ο Ολυμπιακός εδώ πέρα. 17.000. Ποια 17. 12.500 θα πω εγώ. Ναι. Θα πω βγήκε ένας ακροατής για βαζέλα. Αυτό είναι η αλήθεια. Ναι, ξέρεις πόσο έχουν τα διαρκείας του Ολυμπιακού. 50 ευρώ. Και υπάρχουν και ειδικά πακέτα μαμά, μπαμπά, παιδί. Εσείς τα κάνετε αυτά τα εισιτήρια. Παππούς, γιαγιά και δεν συμμαζεύετε. Τα κάνετε αυτά. Ναι, με 300 ευρώ. Όλοι μαζί. Το τζακαλό το δώσατε. Σακαλό του δεν θέλει, αλλά ο Γιωργάκης ο Σαββίδης. Ναι, ναι. Γιωργάκης ο Σαββίδης, ο φίλος μας. Μπαμπά. Ναι, μπαμπά, ναι. Ναι, ναι. Και φέτος θα δώσει 1000 εισιτήρια σε ανέργους, όπως το έκανε και πέρσι. Φτάνε καλά, πρέπει να τα λέμε. 1000 εισιτήρια. 1000 εισιτήρια, ναι, πόσα θα δώσει. Σε ανέργους. Σε ανέργους. Όπως και πέρσι, μέσα από random κλήρωση, 1000 άτομα, πέρσι και σε ένα φιλαράκι μου. Πήρε κανονικά το διαρκέα σου, παρότι δεν είναι και δουλίτσα, είναι πάρα πολύ καλή κίνηση. Από αυτούς τους 1000 ανέργους, ναι. Οι 800 θα είναι μούφα, να ξέρεις. Ναι. Έλληνας είσαι, ρε φίλε. Θα δουλεύουνε μαύρο οπωσδήποτε. Έλληνας είσαι, ρε φίλε. Οπωσδήποτε. Ναι, ναι. Καθόλου άνεργοι, να πούμε. Λοιπόν, εσένα που σ' αρέσει τον box, τώρα φεύγουμε από ΠΑΟΚ, θα επιστρέψουμε και σε ΠΑΟΚ και σε Άρη. Χαιρετίσματα στον φίλο μου τον Παύλο τον Δερμητζάκη. Νάτος. Τώρα καλημέρες, χαιρετίσματα. Νάτος. Πάει πυγμαχή 4 χρόνια στον Καμάνι. Ναι. Έχει κάνει κορμί. Φοβερό δεξί, ε. Φοβερός. Ναι, ναι. Μου είπε, έλα να κάνουμε, είπα, θα το αφιενικό. Του λέω, Παύλο μου. Α, θα έχουμε μαμαχίες με Δερμητζάκη. Ναι, έχει αναλάβει την καβάλα τώρα, την ανεβάσει. Αδικημένος προπονητής, εγώ θα πω, ο Παύλος. Αδικημένος. Όχι. Δεν ήθελε, εσείς είπα οξύδες. Καλά, μπορούσε μετά τον Παύλο να πάει σε άλλο μάθημα. Όταν θες πρωταθλήματα. Προσπαθούν και εν μέρει πετυχαίνουν το στόχο. Γιατί τα κάστρα δεν πέφτουν απ' έξω, πέφτουν από μέσα. Ο Παύλος θα έχει πει αυτό. Βέβαια. Ο Παύλος θα έχει πει αυτό. Τον Παύλο το φάγατε, ρε λιμωτάκα. Εμείς το φάγαμε. Ναι. Εμείς το φάγαμε. Λοιπόν. Γιατί έχασε ένα ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα. Το έχασε, τι να κάνουμε τώρα. Και φταίει ο Γκαρσία γι' αυτό. Άντε πάλι, γιατί αντί να βγάλει, πήγε να πάρει το μάτι στο 0-0. Ναι, ναι. Του λέω, ρε Παύλο, 0-0 δεν σε διώχνουνε. Άστο να πάει στο διάλογο. Θα βγει καμιά αντεπίθεση ο Χαβίτα, σου κάνει κανένα γκολ. Δεν βγάζει το Βιτόλο στα χαφ όταν πιέζει και θες ένα γρήγορο κόφτη πίσω να μαζεύει τα σκουπίδια στις αντεπιθέσεις. Αν μην βγάλει τον Γκαρσία και φωνάζει τον Γκαρσία που ήταν προπονητοφάγος. Ναι, βγάζει να μου το Βιτόλο, πάρ το 0-1. Ο Γκαρσία φταίει. Παύλο Δερμητζάκη, λύθηκε το θέμα. Τον έφαγε ο Γκαρσία. Όσο κάνουμε διαρκείας. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Όσο κάνει διαρκείας, λέει η Παοκάρα, θα δαγκώνεται το κουμπαράκι σου, λέει ο Κωνσταντίνος. Και λέει για Κρέσποφ και για Σακόφ. Εγώ συμφωνώ σε αυτό, δεν λέω ότι δεν είναι παιχταράδες, αλλά είναι τίμιοι παίχτες. Αυτό που παίρνουν, το παίζουν. Και ο Σαχόφ και ο Κρέσπο. Ο Σαχόφ από τον πάγκο στο 65. Ένα τίμι, λεπτό. Τίμι, ένα λεπτό, α, κάνω ανάλυση. Ναι, δευτερόλεπτο. Ναι, 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 ναι. Νικάω 1-0 και θέλω ένα ψηλό στα χαφ γιατί πιέζει ο αντίπαλος με σέντρες. Ναι. Θέλω τον Σαχόφ, ο οποίος να πούμε θα μπει τρίτος στόπερ στις σέντρες, θα αναχαιτήσει κτλ. Χάνω 1-0 και θέλω ένα χαφ ψηλό. Να... Το περνά μέσα. Το περνάω. Ναι, να ξεκινήσω με τον Σαχόφ. Μαζί σου. Δεν ξεκινάω. Κάτσε ρε φίλε. Ο Κρέσπο. Όλες οι ομάδες έχουν πριμαντώνες. Δεν θα έχει ρολίστες. Ο Σαχόφ, ναι. Αλλά όχι αν τον ξεκινάω. Δεύτερον. Όχι αν τον ξεκινάω. Δεύτερον. Είναι τίμιος. Είναι. Α, μπράβο. Εδώ είμαστε. Ο άλλος είναι απατεώνας ποδοσφαιριστής. Ο Κρέσπο. Ο Κρέσπο. Στις 100 σέντρες που θα γίνουν στην περιοχή χάνει 90 κεφαλιές. Δεν το έχει. Δεν υπάρχει. Στο center back να μου χάνεις 90% τις κεφαλιές. Ευχαριστώ πολύ. Και χθες λέω και ο Κόκκινος, ενώ δεν παίρνει σέντερ μπακ απ' έξω, αριστερό μπακ. Λέω Κόκκινε, παράτε την παλάστο να πάει στο δίκτυο. Ναι, αλλά ο Κρέσπο, ναι. Εγώ συμφωνώ ότι ψηλά είναι λίγος. Πολύ, έγινα ρόμπα. Ναι, συμφωνώ ότι είναι λίγος, αλλά είναι γρήγορος με την μπάλα. Έτσι. Είναι ναι. Γρήγορος να μαρκάρει τον αντίπολο επιθετικό, τον ναι, μαρκάρει. Ναι. 8-10 θα τον κόψει. Ναι. Τον γρήγορο τον απέναντι. Θα φάω εγώ, αυτά, τα βλέπουμε. Θα φάω εγώ 10 γκολ στον αέρα εξαιτία του Κρέσπο. Ναι, πώς έβαγε πέρσι, ο Πάουκ στον αέρα εξαιτία του Κρέσπο. Εσύ κοίταξε τις φάσεις που γίνανε. Μπορεί 10 κεφαλιές να πήγαν out, αν έβγαλε ο Πασχαλάκης. Εσύ θα κοιτάξεις πόσες έχασε ο Κρέσπο στον αέρα. Δεν το λες τίμιο παίκτη δηλαδή τον Κρέσπο. Ο Κρέσπο είναι απατεώνας center back. Απατεώνας center back. Δεν είναι για τον Πάουκ του Σαββίδη ο Κρέσπο. Δεν θα διαφωνήσω εδώ πέρα. Για τον Πάουκ του Ζαγοράκη εκεί με το Σνάουτσερ, φουκαράδες εκεί κτλ. Για τον Πάουκ του Γούμενου, του Παγώνη, του φίλου του Βενιζέλου, καλώς ήταν να πούμε. Καλημέρα σα κουμπαράκια, καλή αρχή. Ο Λούκας είναι στη λίστα προς αποχώρηση στην Άρσεναλ. Τελευταίο χρόνο συμβόλαιο, ρώτα το κουμπαράκι σου αν θα τον άρεσε κίνηση. Εγώ πάντως πριν απαντήσω κουμπαράκι μου, λέω δεν θέλω επιστροφές καταστροφές. Ναι, το Βιερίνα τον ήθελε όμως. Βιερίνα, ρε φίλε, είναι ηγέτης. Γιατί καταστροφή. Ο Λούκας, ρε φίλε, ήθελε να φύγει από τον πάγκο, τον ξαναπάρω πίσω. Γιατί ο Βιερίνα δεν ήθελε να φύγει. Ο Βιερίνα έβγε μέσα σε μια νύχτα για να λύσει τα οικονομικά προβλήματα του ΠΑΟΚ. Μέσα σε μια νύχτα ο Λούκας τι έγινε, δε, Λουκούμια. Ο Λούκας ένα καλοκαίρι παρακαλούσε, διώξε με, πάμε λακορούνια, να με διώξε πλάκα. Είναι ίδιο θέμα. Έχεις Λούκας τον ΠΑΟΚ εσύ. Έχω. Ποιον.
Έχω. Ποιον έχεις? Το μεγάλο. Ποιο μεγάλο? Τον Αιγύπτιο, τον Φαραώ. Ποιον? Θα γίνει Λούκας. Άκουσα να δεις. Το πρώτο εξάμεινο ο Λούκας στον ΠΑΟΚ κοροϊδεύε. Ναι, μετά άρχισε να παίζει μπαλίτσα. Συμφωνώ μαζί σου. Ναι. Είναι... Μη. Είναι ποδοσφαιρική απάτη. Είναι απατεώνα ποδοσφαιριστή. Ναι. Είχε παιδιά τον Πινελίκη στο στόμα, έτοιμο να το εξοστομίσει, να το πετάξει. Ναι. Θα το πετάξει. Έπαιζε έξω δεξιά με αριστερό πόδι. Ναι. Πέταγε κάτι assist, χτυπούσε κάτι corner, κάτι foul. Ναι. Και εδώ είναι οι ρεπόρτερ και εμείς οι οποίοι φταίμε. Ο μεγάλος ο παίκτης ο Λούκας που έκανε τις assist και έδωσε τις πάσες. Δεν πατάει περιοχή, δεν σκοράρει, δεν πηδάει, δεν μπαίνει στο ένα σμέναν. Και κάνει μεταγραφή όταν ήθελε να κάνει. Μόνο την κρέμα κοιτούσε. Όταν ήθελε να κάνει τη μεταγραφή, έμπαινε, ναι. Έκανε και τα λοιπά. Ήταν παρτάκιας. Παρτάκιας. Κοιτούσε μόνο την κρέμα. Τα είπαμε. Πόσο ετών είναι ο Λούκας? Τώρα πρέπει να τριανταρίζει. 28, 29. Δεν πρέπει είναι πολύ μεγάλο. Όχι, δεν είναι πολύ μεγάλο. Ωραίος. Και σέντερφορ μπορεί να παίξει. Και ακραίος μπορεί να παίξει. Έχει ταλέντα. Αλλά επειδή είναι παλιωτόμαρο, θα είναι ο Λούκας που θα μπαίνει και θα κάνει και θα ράνει. Εγώ λέω δεν θα είναι. Ναι. Λόγω χαρακτήρα. Οπότε μην τον πάρεις. Εγώ το ξαναλέω. Έχει και το ένα σμένα και το σκοράρισμα. Κόμενα που με κορυφή. Ναι. Δεν την ξαναθέλω. Μέφτησε ο Λούκας. Ο Βιερίνια δεν μέφτησε ποτέ. Ναι. Ο Βιερίνια έφυγε κακή κακός γιατί πρέπει να λύσουμε τα οικονομικά. Φαϊνάσα, fair play και τον πουλήσαμε κόψο χρονιά τότε. Οικονόμησε και ο Βιερίνια εκτός έδρας που έπαιξε στην Βόλσμπουργκ. Καλά έκανε. Πεχθάρασε. Ναι. Την έπιασε τη γυναίκα του κατάλληλου. Μια χαρά. Στην, μια χαρά. Στην αυτή και τα λοιπά. Καλά έκανε. Κατάλληλου. Τι να κάνω. Πέσα, μα θες τίποτα ακόμα, να δεις τι έχει να γίνει. Ποδοσφαιρική κουβέντα. Μάλιστα, ναι. Συνεχίζει εδώ ο Νικόλας και λέει ο Κρέσπο έχει ποδοσφαιρική κουλτούρα, λέει. Ποιος το λέει αυτό? Ένα φιλαράκι εδώ που κάπου στέλνει. Η Μελίνα Μερκούρη και κουλτούρα. Άσε μας ρε τώρα. Ιδανικά λέει με τον Βαρέλα, γιατί ο ένας κάλυπτε ψηλά, ο άλλος χαμηλά, λέει. Έτσι είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Έτσι λέει. Ναι, ο ένας ψηλά, ο άλλος χαμηλά. Ναι, το φορτώσαν το παλτό το Κρέσπο να πούμε, που δεν πηδάει το βρεμένη εφημερίδα σε δερμπάκ. Σου κάνει, δηλαδή χτίζει παιχνίδι ο Κρέσπο από πίσω, ρε πες το. Και ο νέος Λούκας έρχεται, έτσι για ποιος τώρα, είναι? Ο Λάμπρου. Ναι. Συμφωνούμε? Ναι. Έλα. Αρκεί να μην του ρουφήξουν το προστάτη μιλφάρες. Τι να κάνει, είναι ωραίο παιδί, τι να κάνει. Είναι μορφωνιός, είναι Brand Pitt. Δεν μοιάζει λίγο, γαλάζιο, μάτι, ξανδομούγουρας. Ο κίνδυνος του Λάμπρου είναι ένας κακός μάνατζερ στον ΠΑΟ που θα κάνει κουμάντα. Εντάξει, αν και εμείς θα το στηρίξουμε, γιατί στηρίζουμε τους καλούς ποδοσφαιριστές και οι μιλφάρες. Γιατί... Στηρίζουν. Οι μιλφάρες. Ναι, είναι θέμα με τον Λάμπρου. Εμένα μου άρεσε ο Λάμπρου που ήρθε στον Ηρακλή και δεν μπόρεσε να βγάλει ημίχρονο γιατί το παιδί ήταν αγύμναστο. Ήταν, ναι. Αλλά μετά. Το πιάσα το γυμνάσιο. Το γυμνάσιο Πανιών όπω φτιάξανε τούρμπο. Τούρμπο. Ένα παίκτη που σκοράρει εύκολα για μένα είναι υποθήκη για το μέλλον. Συμφωνώ. Και είναι και γρήγορο και δείχνει ότι έχει και ποδοσφαιρική παιδεία και έχει και το ένα-ένα. Άμα έχω ένα μέναν, έχω την ασίτη, σκοράρω και εύκολα. Δηλαδή, άμα το λέγανε Λάμπροβιτ ή Λαμπρόφ. Θα ήταν παιχταράς, επειδή είναι Έλληνας, θα τον βγάλουμε, ας πούμε. Άρα φάνεται δεν τον θέλουμε τον Λούκας. Δεν τον θέλουμε τον Λούκας, υπάρχει φέτος. Φτιάξτον. Φτιάξτον. Λοιπόν, εκλάπη. Άκου τώρα. Σκόντα Οκτάβια, μαύρο. Σκόντα Οκτάβια, μαύρο. Νι ζήτα μη 43-63. Το θέμα είναι πού εκλάπη. Στην Καλαμαριά, ρε φίλε. Στην Καλαμαριά εκλάπη Σκόντα Οκτάβια. Χθες. Βρώμα περιοχή. Καλαμαριά. Ναι, άμα είναι όλη η πόλη, είναι βρώμη τότε. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Πάμε. Παραδεινόμαστε. Τι έχει Καλαμαριά. Λοιπόν. Μια κρίνη η οποία παραλία, είναι. Παραλία, ρε. Τσούλα εκεί, μια χαρά. Καφέ. 7 μαγαζιά, τα 4 κλειστά είναι. Αφού δεν παίζει μπα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 
16, 15, κλέψαν αμάξι 15 ετών. Όλα τα κλέβουν, ρε φίλε. Από το Κορδελιό θα ήταν αυτή. Ναι. Μεταξύ 2 με 7 χθες. Πρωί, πρωί. Ναι. Λοιπόν, ξανά το λέω, Σκόντα Οκτάβια Μαύρο, νίζητα μη 43-63. Καλημέρα, κορυφαίοι, ραπτορέστα. Λοιπόν, ψιλομάθαμε χθες και τους αντιπάλους ΑΕΚ, θα τα κουβεντιάσουμε και στην πορεία. Απλά ενδεικτικά. Μοιάζεται η ΑΕΚ για την Ευρώπη, ας πούμε. Όσο ο ΠΑΟΚ. Αυτή νοιάζεται πολύ λιγότερο. Ο ΠΑΟΚ δεν νοιάζεται καθόλου για την Ευρώπη, η ιδιοκτησία του. Ναι, η ΑΕΚ ούτε καν ξέρει ότι παίζει Ευρώπη. Η ΑΕΚ το μόνο που τους νοιάζει, αυτούς τους πέρασαν το μήνυμα, σαν τους, είναι φελία εξίδες, γιατί μετά το πρωτάθλημα βγάλανε μόκο. Κατάλαβα πώς το πήραν. Η Αγία Σοφιά. Ναι. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε με τους 6 υποψήφιους αντιπάλους της ΑΕΚ. Θα επιστρέψουμε με τα τελευταία ρεπορτάζ για Άρη, γιατί σήμερα η Μέτροσπορ έχει αποκάλυψει έναν εξαιρετικό επιθετικό του αντίκου. Θα το σχολιάσουμε λίγο. Πολύ καλή κίνηση να επιτευχθεί. Έριξε το μήνυμα πριν πάμε στον Μπρέκα. Κτηνίατρος, ο παδός Ξάνης. Ο παδός Ξάνης. Καλά, Ηρακλής ήταν αυτός. Ήταν. Άλλαξε. Ναι. Α, μάλιστα, ναι. Είσαι αργιανός και η πρόταση Σαββίδη αυξάνει τις πιθανότητες παραμονής του Άρη στην κατηγορία. Το δίλημα είναι αφανισμός ή περηφάνεια. Ας φάνε περηφάνεια λοιπόν, λέει ο κτηνίατρος. Πάμε break με κτηνίατρο. Πάμε, επιστρέφουμε. Δεύτερη ώρα και με γραμμές και με κουσκούς και με δισογραφία. You were just...
a sexy girl, nothing but a sexy girl. You were just a sexy girl, nothing but a sexy. Καλοκαίρι σημαίνει, φίλες και φίλοι, παραλία, διακοπές και φυσικά εκπτώσεις. Και αυτό το καλοκαίρι τα καταστήματα Wind είναι γεμάτα εκπτώσεις, έως και 50% στα smartphones, στα tablets και τα αξεσουάρ και με έως 48 δόσεις παρακαλώ, ενώ κερδίζεις 10% σε Yellows με τις αγορές σου με κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Yellow. Το καλοκαίρι λοιπόν ξεκινάει και φέτος από τα καταστήματα Wind. Πολύ καλημέρα σε όλα τα φιλαράκια. Ακούτε Μετρόπολης 95 και 5 σε όλες τις φίλες. Είτε μας ακούνε εδώ στην Σαλόνικα, είτε στα Ορυχεία, είτε στην Καβάλα, είτε στην Πατρίδα Πιερία, είτε στην άλλη άκρη του κόσμου. Πατρίδα Πιερία. Πατρίδα, ρε φίλε. Δεν έχετε, αγαπάω πατρίδα. Δεν έχετε θάλασσες εκεί. Δεν έχουν. Δεν έχετε. Τι, από ψέματα. Αν είχατε θάλασσες καλές. Θα ήμασταν πούδρα. Θα ήταν τη Μουρλή στο. Σε 40 λεπτά από εδώ εκεί, όχι δύο. Έχετε ώρες. Εκεί τον τουρισμό εκεί πέρα του Ανατολικού. Έχουμε. Ανατολικό. Γύφτο Ανατολικό Βαλκανιό. Γύφτο... Έχουμε και. Να, ο φίλο. Ο Γκρεγκουάρ. Σηκώνεται, μα ακούει ο Γρηγόρη. Ε? Σηκώνετε, λες τέτοια ώρα. Πού να σηκωθεί, ρε. Σηκώνεται άγκυρα, ρε, από το βήθο. Καλά κάνει, ρε, φίλε. Και αυτό θα ζεις πολλά χρόνια. Το ξέρεις, ότι το πρωινό ξύπνημα ακούς Τζαμπαύλο Αντρώνη. Τζαμπαύλο Αντρώνη, ακούς. Γιατί ξυπνάει Αντρώνη το πρωί, νομίζω. Αφού ήρθε χθες εδώ πρωί, μας κοιμάται. Αν είναι πρωί, ναι. Τι ώρα κοιμάται όμως. Δεν ξέρουμε τι κάνει. Λίγες ώρες πρέπει να κοιμάται ο Αντρώνης. Σαν το λύκο γυρίζει γύρω-γύρω. Λοιπόν, το πρωινό ξύπνημα και δουλειά πριν από τις 10. Ισοδυναμή με βασανιστήριο, Κωστή μου. Έλληνας επιστήμονας εδώ έχει γράψει αυτό. Πασοξής θα ήταν, ναι. Ο Πολ Κέλεϊ το έγραψε. Πασόκ ήταν ο Πολ Κέλεϊ. Δεν ξέρω, στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης λέει. Το σύγχρονο βασανιστήριο. Αμερικάνος. Αγγλία. Άγγλος. Ναι. Το σύγχρονο βασανιστήριο λέει για τους ανθρώπους είναι να αρχίσει το μεροκάματο πριν τις 10. Ναι. Εμείς δηλαδή τραβάμε γκασμά. Ναι. Αθηγινά πρέπει να. Λέει 10 με 6 αντί 8 με 4. Ναι. Να πάμε να δουλεύουμε μετά τις 10. Και με πείραμα που έγινε έδειξε ότι οι άνθρωποι ήταν πιο αποδοτικοί μετά τις 10. Δεν χρειάζεται το πείραμα. Ναι. Εγώ είμαι το πείραμα το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο. Όταν το ρολόι το βιολογικό ξυπνούσα 11 και κοιμόμουν 4. Ναι. Ναι. Αλλά δεν ξέρω τώρα, πάλι σε φόρμα νιώθω. Ξέρεις τι, δηλαδή νιώθω καλή φόρμα. Ναι. Έχουμε θέμα, γιατί το συζητούσαμε και εκτός αέρα, ότι δεν κοιμόμαστε καλά. Έχουμε θέμα με το κυρκαδικό ρυθμό. Καρκαδικό. Κυρκαδικό. Τι είναι αυτό. Είναι το βιολογικό ρολόι του σώματος που ελέγχει τη δραστηριότητα του εγκεφάλου. Ρε, άμα δεν πίνεις, δεν καπνίζεις και αθλείσαι. Ναι, δεν τα κάνουμε εμείς αυτά. Εγώ τα κάνω. Δεν πίνεις. Δεν πίνω. Δεν καπνίζω. Ναι, και αθλούμε. Ναι. Μια χαρά. Όλα καλά. Δεν έχω αυτό τον Οξφόρδη. Οξφόρδη σε γράφουμε στα παλιά μας τα υποδήματα. Άσε που άλλοι λένε ότι ο βραδινός ύπνος δεν αναπληρώνεται, να πούμε. Τέλος πάντων, άνοιξε γραμμές. Ανοίγουμε και γραμμές. 90-90 τα 390 στον κύβο. Να πούμε καλημέρες, να σχολιάσουμε επικαιρότητα. Έχουμε και πολύ έντονη κινητικότητα στα διάρκεια σου ΠΑΟΚ. Και τον Άρη να συνεχίσει να κάνει μεταγραφές. Σαντίκου λέει θα φέρει. Αποκλειστικό μέτρο σπορ. Πολύ καλό παίχτη. Αλβανός 27χρονος διεθνής, ο βασικός φόρτης της Εθνικής Αλβανίας. Εγχειρισμένος. Όχι. Αυτός είναι μια χαρά. Ναι. Έτσι, γιατί σας άκουγα με αυτά που λέγατε. Λοιπόν, έλεγε ο κόκκινος. Επιλογή... Όλοι λέει είναι εγχειρισμένοι. Εγώ δεν το είπα. Έχουνε κάτι. Έψαξα όμως. Ναι. Έχουνε κάτι κουσούρια να πούμε. Έχουν κάνει. Ναι, λοιπόν, να βάλω λίγο στο κόλπο και τους 6 πιθανούς υποψήφιους της ΑΕΚ, αντιπάλους. Ναι. Εσύ λες μπορεί να μην ασχολείται η ΑΕΚ. Εγώ νομίζω ότι καμιά ελληνική ομάδα, ναι, εφόσον δεν πάει κατευθείαν στους ομίλους του Champions League και το Europa League δεν δίνει πολλά λεφτά, ενδιαφέρονται για το Europa League, δεν τρελαίνονται. Πάντως δείχνουν. Ναι, ειδικά ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει το χρήμα το ρευστό και, ναι. και την κινητικότητα κτλ. Δεν τον νοιάζει η Ευρώπη. Τη Βασιλεία, όταν θα την περάσουν, την άλλη εβδομάδα εδώ θα είμαστε. Ρε, η μαγιά του Λουτσέσκου ήταν αυτή. Μαγιά. Λοιπόν, η ΑΕΚ έχει πιθανούς υποψήφιους, γιατί μετά τα χθεσινά αποτελέσματα τους ξέρουμε. Είναι η Σάλτσμπουργκ, πολύ δύσκολος αντίπαλος. Άλλοι. Είναι το ζευγάρι Λουντογκόρετς Βιντεότων ή Λουντογκόρετς, λέω εγώ. Ναι. Έτσι. Σέλτικ Ρόζεμπορκ, από αυτούς τους δύο ένα θα περάσει. Δύσκολο ζευγάρι αυτό. Λέγκε Βασοβία Σπάρτακ Τρνάβα. Αστάνα Μίτλαντ και Κούξη Καραμπάχ. Από αυτές τις ομάδες λοιπόν θα προκύψει ο αντίπαλος της ΑΕΚ. Στην Ευρώπη. Στο Champions League. Στο συγγνώμη. Ναι, είναι στους ομίλους ναι. των πρωταθλητών κιόλας. Γιατί γι' αυτό έχει και αυτές τις ομάδες. Δηλαδή έχει κάτι Αστάνα, έχει κάτι Λέγκια Βαρσοβίας, έχει Ρόζεμπουργκ. Δεν έχει σαν τον ΠΑΟΚ π.χ. Βασιλεία, μετά Άγιαξ ας πούμε, ή Σπάρτακ Μόσχας. Είναι ομάδες πάντως που αν η ΑΕΚ δούλευε λίγο καλύτερες μεταγραφές θα τις είχε καλύτερα. Καμιά ελληνική ομάδα δεν του Άρη. Δεν δουλεύει καλά τις μεταγραφές. Έλα ρε, καλή κουβέντα για τον Άρη. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια, σωστά. Λοιπόν,
Τώρα, αν πληρωθούν και αυτά και τα λοιπά που λένε, δεν ξέρω. Ναι, αυτό είπαμε τον Οκτώβριο. Αν φάνε κρέα ή τρώνε μπιζέλια, δεν το ξέρω. Εσύ χτύπησε το καμπανάκι τώρα Ιούλιο και ναι. Τη πει τον Οκτώβριο να σα δω. Ναι, αλλά Νοέμβριο. Ναι, αλλά οι μεταγραφέ για τον Καραβόμιλο έλεγε. Ναι, έλεγα ότι μην πλακώσουν οι παίκτε στο ξύλο τον προπονητή γιατί λένε πληρωνόμαστε. Αυτό. Ναι. Λοιπόν, έχουμε ζίγκα μίγκα το κέντρο. Πάμε να πούμε γλυκέ καλημέρε, να σχολιάσουμε επικαιρότητα. Μποτζόνο ο πρώτο. Έλα, Βίλε. Καλημέρα, Λεβέντε. Καλώ. Λεβέντε. Είμαστε δύο μέτρα παλικάρι. Ναι. Καλημέρα από Χανιά, τι κάνετε. Χανιά, ε. Γι' αυτό σου λέω, ρε φίλε. Τι τουρισμό έχει εκεί. Καλά είναι, βέβαια παραπονιούνται όλοι, αλλά πηγαίνει καλά. Βέβαια, το Πασόκ δεν έχει να του ταΐζει εκεί πέρα, του κριτικού. Καλά, παραπονιέσαι εσεί κάτω εκεί στην Κρήτη που είστε άλλο κράτο, ρε φίλε. Παράπονο και στην Κρήτη. Άλλο κράτο, όντω. Αυτό του λέω και εγώ. Δηλαδή, όσοι δεν έχουν ταξιδέψει, δεν έχουν ανέβει λίγο βόρεια Ελλάδα, τι συμβαίνει πάνω. Ο τουρισμό είναι. Ναι, συγγνώμη, ο τουρισμό τι εθνικότητε τραβάει εκεί πέρα. Πλούσιους. Βόρεια Ευρώπη, Σκανδιναβία. Πλούσιους. Βόρεια Ευρώπη και Σκανδιναβία. Νορβηγού, Σουηδού, κορώνε, λεφτά, ιστορίε, βιωτικού επίπεδο στα ύψη και πα στα Χανιά. Η Δυτική Κρήτη έχουμε Σκανδιναβού, Βορειοευρωπαίου. Ναι. Ανατολική Κρήτη προ Ηράκλειο έχει πολλού Άγγλου. Ναι, δεν έχουμε δηλαδή Σκοπιανού, Σέρβου, Βούλγαρου που έχουμε εμεί εδώ. Δεν φτάνουν εδώ, δεν φτάνουν. Πε του να έρθουν δύο μέρε εδώ Βόρεια Ελλάδα για να μην ξανακλάψουν ποτέ ζωή του. Η Κρήτη νομίζουν ότι η κρίση. Σημαίνει ότι δεν θα έχω αύξηση του τουρισμού 5%, θα έχω 3%. Αυτό είναι η κρίση ναι. Τους κριτικούς. Ότι ναι. Δεν θα βγάλω όσο υπολογίζω, θα βγάλω άλλα λίγο λιγότερα. Πάλι ναι. Είναι αύξηση. Ναι. Πάμε παρακάτω. Πάμε για λέγε. Πάμε. Καλημέρα στα Χανιά λοιπόν. Έχω πρόταση για τον τίτλο. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει υποθεί ξανά, αλλά αν δεν έχει υποθεί θέλω να το προχειρώσω. Ρίχτω. Box to box. Box to box. Έχει μέσα και ποδοσφαιρική ορολογία. Ναι, έχει και... Ορολογία box. Δεν είναι κακό, πάμε επόμενη γραμμή. Δεν είναι κακό, καλημέρα. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό, καλημέρα. Ναι. Το βάζουμε στη λίστα. Βάλτο. Το βάζω, το βάζω στη λίστα. Καλημέρα στα Χανιά. Πάμε επόμενος, ναι. Πάμε, έλα φίλε. Ραυτόπουλε. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα. Μ' ακούς. Σ' ακούω. Άκου. Σε τηλεφωνώ από Καβάλα μια Δέσποινα. Μάλιστα. Σε ακούω χρόνια ναι. Με τον κόκκινο, ναι. 2 με 4. Εγώ είμαι άσχετη με το ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Αλλά ένα θα σου πω. Ναι. Είσαι τόσο ειλικρινής. Δέχεσαι την κριτική, γουστάρω πολύ σε αυτά που λες. Είσαι γεννημένος να λες τα αθλητικά και τους πεθαμένους τους ανασταίνεις εσύ. Μέσα από την Καβάλα είσαι εσύ. Το πήρες το κουπλιμάν. Μέσα από την Καβάλα είσαι. Κοίταξε, εγώ είμαι από ένα χωριό της Καβάλας. Πώς λέγεται. Πώς λέγομαι. Όχι, το χωριό πώς λέγεται. Κρινίδες λέγεται. Α, Κρινίδες. Ποιος είναι από εκεί, ποιος παίξει είναι εκεί. Κρινίδες Καβάλας. Ο Γουχού είναι από εκεί. Όχι. Αλλά κατοικώ στην Καβάλα αυτό που λες. Μάλιστα. Εδώ, το πήρες το κουπλιμάν πρωί-πρωί, Κρινίδες. Τι άλλο θες. Στο Τσαλαπετινό πας πίνεις κανένα καφέ. Παντού πηγαίνω εγώ γύρω για καφέ. Μπανάκια εκεί στους αμόλοφους, μπανάκια κάνουμε. Έλα. Ζάχαρη περνάς. Τα πάντα. Πες στην Καβάλα βγαίνεις από το σπίτι και κοιτάς τη θάλασσα. Ανοίγει ψυχούλα σου, πλάκα με κάνεις. Καθημερινά στη θάλασσα, τέλεια θάλασσα, γουστάρω πολύ. Ελάτε κι εσείς να κάνετε παρακάτω. Φιλιά Δεσποινιό, πάμε παρακάτω. Το καλύτερο αγχολητικό είναι 2 λεπτά να κοιτάξει τη θάλασσα. Φιλιά, κοριτσάκι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Η Καβάλα είναι η ωραιότερη πόλη. 2 λεπτά την ημέρα, αν κοιτάς τη θάλασσα, είναι το καλύτερο αγχολητικό. Ναι. 2 λεπτά και να κάνετε. Αρκεί να μην είναι το θερμαϊκό σπίτι, η βοθρίλα. Ναι. Πάνε από την άλλη πλευρά. Πού να πάω. Χαλκιδική, να την κοιτάς. Καλή είναι και η θάλασσα, Χαλκιδική, ρε φίλε. Μη μου τη βγάλεις. Πρώτο πόδι, ναι. Μη μου τη βγάλεις κάρτη και αυτή να μία λεπτοκαριά δεν καλή. Εντάξει, όχι. Ναι. Πάμε, καλημέρα, δεν ναι. Δεν βγάζω σκάρτο, εγώ ναι. Δεν είμαι κακός άνθρωπος. Καλημέρα, ναι. Ναι, το ξέρω, αγόρι μου, γλυκό μου κουμπαράκι. Έλα. Μάλιστα. Καλημέρα. Φίλε, καλημέρα. Καλημέρα, εγώ μιλάω. Εσύ, ναι. Βάλε Δευτέρα και φύγε, ναι. Τι του αγορτασμένο ερυθρόλευκο. Θα κάνει 20 χρόνια τώρα να ξαναδεί, τα πάμε αυτά. Για λέγε. Δεν ξέρω, απλώς κάθε 7 χρόνια κάνω ένα χρόνο στάση. Εγώ, αλλά ευελπιστώ ότι φέτος θα τον πάρω πάω για να ξυμπουκώσει, είπαμε λίγο για να χαλαρώσει κι εσείς. Ναι. Απλώς μπορώ να βοηθήσω να πω κάποιες γνώμες πριν πεις ερώτηση. Ναι, λα. Πέρσι έχασες το προτάσμα, δεν ακούστηκε τίποτα. Φέτος, αν το χάσεις. Θα αρχίσεις να γκρινιάζεις, όχι εσύ, τι πιστεύεις, ο λαός επέφερε κορνέδες. Θεωρώ ναι. Ότι το 80% δεν θα γκρινιάξεις, πιστεύω. Αυτό πιστεύω. Εσύ εδώ τους φέρουν ναι. Παίχτες β' διαλογής και δεν γκρινιάζουν. Έχετε, και το... Ολυμπιακός, δεν έβαινε ποτέ. Έχετε και το κολλάει ότι φταίει ο προπονητής, είναι λακαμάς ναι, ο προπονητής και φταίει αυτός πάντα. Τίποτα, ναι. Τίποτα, θα χαλαρώσει. Βρε χάλασαν μεταγραφές για 200 χιλιάρικα στον Ολυμπιακό, αυτά δεν υπήρχαν. Ψάχνει. Έχουμε καιρό να τα συζητήσουμε αυτό, μπορώ να προτείνω δυο για την εκπομπή σας. Πρώτο είναι δίχως μαλλί και μόρδικο γυαλί. Δίχως μαλλί και μόρδικο. Μα! Δεύτερο είναι πρωινή καραφλοστερώνη. Καραφλοστερώνη. Ωραίο! Σ' αρέσει καραφλοστερώνη. Καραφλοστερώνη. Οχοχο. Μ' άρεσε, γράφτο. Έφυγες Ολυμπιακέ!
Καλώς! Κατοχυρώθη. Ναι. Ο Ολυμπιακός Σέντρου ήταν 1-1 χθες. Φιλικό, να το πούμε και αυτό. Ισοφάρισε στα Χασομπέρια, λέει. Μπήκε ο Γκερέρο. Είναι η μόνη, το μόνο θετικό, η μόνη ηλιαχτίδα και στο Ολυμπιακό. Ο Γκερέρο, ο οποίος βάζει γκολ σε όλα τα μάτς, θέλει πολλή δουλειά η ομάδα και νομίζω ότι λοιπόν, είναι μια πιάσαμε τον Ολυμπιακό και διαβάζω και μαθαίνω και πληροφορούμε από κάτω. Ναι, ναι. Η οικογένεια Κόκαλη έχει μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Και γραφειοκρατικό. Πώς θα φέρει τη σωρό του ιού. Τους έχουν ταράξει, λέει, στην. Οι Κολοαμερικάνοι εκεί πέρα στην. Δύσκολο είναι αυτά. Αυτά είναι πολύ δύσκολο. Άμα μπλέξουμε τους Αμερικάνους γενικότερα και πώς θα μπεις και πώς θα βγεις και όταν υπάρχουν και τέτοια θέματα. Και βέβαια, όταν βγαίνεις και όταν μπαίνεις, υπάρχουν σκυλιά ειδικά στα αεροδρόμια που δεν ψάχνουν πλέον ναρκωτικά. Ψάχνουν και μυρίζουν για λεφτά. Ναι. Πολύ που το κάνω. Αυτό το ξέρω γιατί. Γιατί πήρε κάτι δική μου γυρίσα και τα λοιπά. Και λέει. Πού τα πας, ρε φίλε, τα λεφτά. Τι μυρίζεις, λέει, για ναρκωτικά. Πια δεν μας νοιάζουν, λέει, τα ναρκωτικά. Τα λεφτά. Αλκμαρ, Παναθηναϊκός 2-0 χθες φιλικό. Είπε ο Δόνης θέλουμε πολλή δουλειά ακόμα. Ο Παναθηναϊκός φέτος θα έχει πολύ δύσκολη χρονιά. Ναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Πάμε γραμμούλες, μπονζόρνο. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς το να. Νημανή εδώ. Γεια σου, Νημανή. Έλα, ρε, μου. Έλα, ρε, πασά μου. Ακούμε. Μια ερώτηση θέλω να κάνω γιατί θα τρελαθούμε εκεί πέρα στο ΠΑΟ. Γιατί αντί για να διορθώνουμε τα λάθη, τα στηρίζουμε. Ναι. Ο Χατζησαΐας. Δανεικός. Τον ανανέωσαν το συμβόλαιο και δανεικό. Ναι, ναι. Ο Χατζησαΐας έχει παγλαμά μάνατζερ. Πάμε παρακάτω. Παγλαμά μάνατζερ. Εδώ τον Παπαδόπουλο, τον κεφάλι αυτό με το κεφάλι σαν τον κόκκινο από το Αμβούργο. Σε κάνα δύο χρόνια παλτό θα τον κουβαλήσουν με κάνα εκατομμύριο. Αυτό πάει Ρωσία. Πάει Ρωσία. Πάμε παρακάτω. Ναι. Συγγνώμη. Συνέχατο γρήγορα, λέγε. Λοιπόν. Το αριστερό τον μπακ που είχαμε δώσει στο Γιαννούλης. Ναι. Πάει και αυτό. Ναι. Ενώ δεν έχουμε και ψάχνουμε αριστερό μπακ. Γίνεται η σύγκριση ανάμεσα στον Ρίκε και στον Ουάρντα. Ναι. Αποφασίζουν ότι θα μείνει ο Ουάρντα. Ναι. Δηλαδή έχει περισσότερα πλεονεκτήματα, δηλαδή έχει πολλούς παίχτες για να δώσει. Δεν μπορούσε να το κρατήσει η Μανή, μην τα λέμε αυτά, είναι ίδια και ίδια και κουράζουμε. Από όσα είπες, θέση ξένου κάλυπτε από όσα είπες, από όσα είπες, συμφωνώ σε όλα εκτός από τον Ενρίκε. Σαν άρρωστος γύρισε. Καταρχάς δεν μπορούσε να μείνει, Ρεσικοστή. Σαν άρρωστος γύρισε. Είχε θέση ξένου, ο Πάκου δεν χωρούσε άλλους ξένους. Ουάρντα, Ενρίκε. Δύο τρελούς δεν κρατάς σε μια ομάδα, σε μια επιχείρηση, σε ένα σπίτι, δεν χωράνε δύο τρελοί. Οπότε κρατάς ένα τρελό, ο Ουάρντα είναι αυτός. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Τον Ιανουάριο με διώχνει τον Τζίμιρο, τον πουλά στην ουσία και από τότε... Εκεί δεν πήρες οχτάρι πνεμόνι, box to box και τέτοια. Όχι ότι ο Τζίμιρο ότι ήταν καμιά χαφάρα. Όταν τον είχαμε εδώ τον Τζίμιρο... Α, με τον Τζίμιρο, πας κάτω! Με τον Τζίμιρο! Όχι ότι ο Τζίμιρο ότι ήταν καμιά χαφάρα. Έφυγε ο Τζίμιρο, έγινε ο καλύτερος παίκτης. Φύγε, Νημανή! Φύγε! Καλή συνέχεια! Έχουμε λαό πολύ, Νημανή αύριο! Φιλιά, επόμενος! Παιδιά γίνεται χαμός, λίγο σπιρτάδα θέλουμε. Καλημέρα! Έλα, φίλε. Καλημέρα, παιδες. Καλώς ήρθατε. Δεν μου λέτε, έχουμε κανένα ρεπορτάζ με Κόντε, γιατί βλέπω ο Πας έκανε μεταγραφή στην επίθεση. Φίλε, πάνω στην ώρα, ο Πας φαίνει τον Καστίγιο, το είχα εδώ έτοιμο θέμα να το αναφέρω. Είναι προς την έξοδο Κόντε, όποιος δώσει τα 800 λογικά εκεί στο Βασίλη. 900-800 θα τον πάρει. Δεν έχουμε κάτι φρέσκο σαν φορά τον ΠΑΟΚ. Πάντως, όντως ο Πας φέρνει Ρουμπίγιο Καστίγιο, ο οποίος μάλλον φαντάζει αντικαταστάτης του. Μάλιστα, έγινε. Να σε καλά, πάντως για μένα, θα είναι λάθος τώρα να τον πάρεις τον Κόντε. Πάρ' τον Μάιο τον Κόντε, λες και κανένα δόρι. Ο Κόντε είναι ο Πέλκας των Ιωαννίνων. Ναι, τον έχεις σε, δηλαδή, σε top level τον δηλαδή τον Κόντε. Ο Κόντε παίζει 4-4-2-3-5-2, 4-4-2 ρόμβο. Πίσω από το φορ λες. Πίσω από το φορ, κοντά γύρω-γύρω κτλ. Δεν είναι δεκάρι. Δεν είναι δεκάρι, δεν είναι φορ, αλλά εγώ έχω την ένσταση στο χρόνο πάλι. Τον Κόντε μπορείς να τον πάρεις το Μάιο, μόλις θέλεις στο πρωτάθλημα. Γιατί τον παίρνεις τώρα, για να γκρινιάζουν δύο μήνες οι παοξίδες. Πάμε επόμενη γραμμή, ωραίος. Χαίρετε. Έλα, φίλε. Καλημέρα κύριε Ραπτόπουλε και κύριε Κουλιανέ στην πιο ερωτική πόλη. Καλημέρα στους δύο ξεταβάνωτους της Θεσσαλονίκης. Ξεταβάνωτοι. Γράψτε το. Το γράφω. Το γράφω. Ξεταβάνωτοι. Δεν μου λες πώς λέγεται αυτός που δεν έχει μαλλιά. Ένα σπίτι που δεν έχει σκεπή τι είναι. Ξεσκέπαστος. Ναι, ξεσκέπαστος. Ξεταβάνωτος. Και συγγνώμη δηλαδή. Η καμπριολέ. Καμπριολέ. Ναι, ναι, ναι. Εσείς που κάνετε δηλαδή αυτούς τους πρωινούς δημοσιογράφους της πρωινής ζώνης. Η καμπριογκαζάκια. Ναι, ναι, ναι. Θα βρούμε. Ναι, ναι. Η Ελγκάμπριο. Εγώ είπα ξεταβάνονται. Ναι. Το ξέρεις ότι σε πονάω, βρε. Με κάνεις και σηκώνομαι πρωί-πρωί για να πάω να πάρω τον Κυρσάβα, αλλά είμαι σε περίοδο διακοπών. Εν πάση περιπτώσει,
Ένα θέλω να σας πω και να κλείσω με αυτό. Ναι, κλείσε. Ρίχτω. Το βιογραφικό του Προέδρου που κάνει στη Βασιλεία το έχετε ψάξει να δείτε ποιος είναι. Είναι δυνατό χαρτί. Είναι δυνατό χαρτί. Εταιρεία είναι. Εσύ που ξέρεις, ναι. Δηλαδή πώς το ξέρεις αυτόν, πώς το θυμάσαι. Το Γιάνγκη δηλαδή. Να σου πω κάτι. Η Βασιλεία, ναι, και ο Ολυμπιακός ήταν τα κατεσημένα μαζί με τη Σέλτικ εδώ και 15-20 χρόνια. Άρα θέλοντας και μη το ξέρεις. Τέλος. Ναι, κοίταξε να. Τρία είναι τα κατεστημένα. Ξέρεις τι λέει ο εβδομηντάρης Γιάνγκη. Μόρεν. Μόρεν, ο δήμαρχος. Ναι. Έλα, ναι, τα ξέρουμε αυτά. Τα ξέρουμε, ο δήμαρχος. Ναι, δεν μου λες, ναι, πού ήταν πρόεδρος σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία εσύ που τα ξέρεις όλα. Βρε, ήταν, βρε, αγόρι μου, αλλά τι σημασία έχει αυτό. Ήτανε, ναι, μάλιστα, ναι, εντάξει. Να έρθει διαβασμένο την επόμενη φορά. Σε κλείνω και θέλω να σας ακούσω. Φύγε, φύγε με Ποντένσε και με Φετφατζίδη. Δεν κέρδισε κανείς πρωτάθλημα. Φύγε. Έσκασε Ολυμπιακός, έσκασε. Και με Λάζαρο, ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, κατά κάποιο τρόπο ξεζουμισμένος φουλ. Ρεζέρβα θα είναι μετά το 70 το βάζει, ναι, να έχει ανάγκη. Δεν μπορεί, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Είμαι από Καβάλα και βρίσκομαι σε Σέρες και δεν μπορώ να σας πιάσω, ρε παιδιά. Πού είσαστε, σε ποια συχνότητα? Στις Σέρες είμαστε πουθενά. 97. Στην Καβάλα που μας πιάνεις. Στην Καβάλα που μας πιάνεις. Πού είναι τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Το έχω ρυθμίσει εκεί πέρα και πιάνω τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει, ναι. Σας πήρα τηλέφωνο τώρα, από το τηλέφωνο σας ακούω. Από το τηλέφωνο. Πιθανολογώ ότι το Μετρόπολη Σερών δεν αναμεταδίδει εδώ και καιρό το 8-10 το πρωί. Ναι, άρα θα πρέπει τώρα να το ρυθμίσουμε να μας ακούει 8 με 10 το πρωί. Έτσι, να μιλήσουμε στον Τζαπαύλο. Αυτά δεν είναι. Συχνότητα. Φίλε, δεν την έχουμε τώρα τη συχνότητα πρόχειρη για να μην σε κουράζουμε και να μην λέμε ότι να είναι. Μείνε πάντως, αν θέλεις, η γραμμή να σε ενημερώσει. Και εσύ άφησε την Καβάλα να πας στις Σέρες πρωί-πρωί. Δουλειά μπορεί να έχει. Η δουλειά μου είναι εδώ, Μαρία, γι' αυτό. Α, συγγνώμη, με συγχωρείς, με συγχωρείς. Να σε καλά, Καρντάσι μου, καλή συνέχεια. Καλημέρα, να σε καλά. Τώρα στις Σέρες δεν μας ακούν 8 με 10. Ναι, αυτό θα πρέπει να το βάλουμε λίγο κάτω, να συζητήσουμε το θέμα. Πρέπει να μας ακούνε Σέρες, ρε φίλε. Ποδοσφαιρούπελ είναι. Είναι θέμα δικό μας να μας. Όχι, θέλω να μας ακούν στις Σέρες. Ας βάλουν το ίντερνετ να μας ακούν. Ίντερνετ, ναι, αλλά στο δρόμο. Στο δρόμο. Ναι. Στο δρόμο πάλι ίντερνετ. Πάλι ίντερνετ, ναι, αυτό που έχουν οι Γερμανοί. Ναι. Πάμε, καλημέρα. Πάμε. Έπεσε, επόμενος, καλημέρα. Έλα, πάμε γρήγορα, ταχύτης, μάλιστα. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε? Εντύπωση. Καλά. Ο Νίκος είμαι από Πάτρα. Τι γίνεται? Φίλε, Πάτρα, Χανιά, Σέρες, Καβάλα. Η Σαπουτζάκη έκλεισε ολόκληρη πυραχή Πατραϊκή, ρε φίλε. Άσε τώρα, μην ανακατεύεις την πολιτική πρωί. Ναι. Ποια πολιτική, ρε φίλε? Με τα γεννητικά μας όργανα ασχολούμαστε μόνο 5 λεπτά να τα πλένουμε τώρα, άσε το πρωί. Μόνο τότε, ρε φίλε. Ωραία, τάκα, γράψτε την ατάκα. Γράψε να κι αυτήνα. Άρα εσύ είσαι, φίλε, πάνω από 50 ετών. Εύκολα. Μείον 2. Κοντά. Είσαι κοντά στην ηλικία που τα γενετικά σου όργανα τα βλέπεις μόνο όταν τα πλένεις. Για πες. Είναι active, αδερφέ, είναι active. Πάμε, Νικόλα, ρίξτε στα γενετικά όργανα. Είναι active γιατί υπάρχει και six pack και επιτρέπει να βλέπω. Ή active είσαι ή έχει ζάχαρο. Ένα από τα δύο. Επιτρέπει να βλέπω κάθετα το six pack. Υπάρχει six pack και επιτρέπει να βλέπω. Έλα, six pack, πάμε, καλημέρα. Επειδή όλοι παίρνουμε τηλέφωνο και λέμε το κοντό μας και το μακρύ μας στην εκπομπή, ναι, ναι, δώστε της ένα όνομα, π.χ. πάρτε τηλέφωνο να μας πείτε γιατί δεν ξέρουμε εμείς. Όπως ο κύριος που πήρε πριν να μας πει για την Ελβετία και για τον παράγοντα που τα ξέρουν όλα. Και πρέπει να τους φοβόμαστε. Καλά, εκείνος είναι ο οδηγός του Κυρσάβα. Είπαμε, πρέπει να έχει και το καθητής παραπάνω. Ναι, ναι, ναι. Κακαλή μαλλία είναι, τέλος πάντων. Ναι. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, καλημέρα. Θα καθιερωθείτε ως δίωρο. Ναι. 8-10 το πρωί. Όλα ρευστά είναι, ρε φίλε, σε αυτή τη ζωή. Δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Καλά, ισχύει και αυτό. Ναι. Δεν ξέρεις. Μας φέρανε ποτέ, προσωρινά ποτέ, για να. Ποτέ, ναι, ναι. Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ. Εδώ έγινε στα μνόγια του προπονητή. Σωστό. Ναι. Και μας ρίμαξε μια περσινή χρονιά στην Ευρώπη. Τα λέμε, Νικόλα. Φιλιά, πασά μου στην Πάτρα. Βέβαια, ο Στανόγεβιτς απαιτούσε μεταγραφές. Και την ώρα που απαιτούσε μεταγραφές τον διώξανε. Ναι, ας μην έκανε τα πάρτι εδώ πάνω στη βίλα που του νίκιασαν κάθε τρεις και λίγο και άσε μεταγραφές τώρα με τον Στανόγεβιτς. Μη μου το θυμίζεις τώρα τον Στανόγεβιτς. Ο Στανόγεβιτς ήταν ο μόνος προπονητής, ναι, ο οποίος είχε τάντερα και ζήτησε μεταγραφές. Ναι, ζήτησε μεταγραφές και κάθε βράδυ έκανε πάρτι στη βίλα του εδώ πέρα και ξεχνούσε να πάει στην προπόνηση. Έλα τώρα που δεν τα λέμε. Γιατί δεν τα λέτε. Τα είπαμε. Μετά. Τα είπαμε, τα λέγαμε. Φιλιά, Νικόλα, φιλιά, πασά μου. Για τη γυναίκα του Νοεμή, πώς το λέγανε τον άλλον. Ένα κοντό που είχατε χάφ εκεί που ήταν, έβγαζε τα βυζιά από όξω. Ποιος ρε τα βγάζει. Πάρτι στο πανόραμα, κάθε μέρα πάρτι που έκανε ένα χάφ που είχατε. Πότε, ποια περίοδο, ποια σεζόν. Πριν κάνα δύο χρόνια ένα χάφ
Βοήθαμε λίγο. Ένα χαφ. Ξεξιτσίδωτη που έβγαινε. Και δεν τα λέγατε εκεί. Χαφάρα. Η γυναίκα, όχι προπονητή. Εδώ μιλάμε για τον ίδιο τον προπονητή. Η παίκτη γυναίκα, πάρτι που έκανε. Πώ θα παίξει μπάλα αυτό. Ποια άρεσε τώρα βέβαια. Δεν πρίζω σε πια. Πάμε καλημέρα. Κοντό, καλό ήταν χαφ. Αλλά ήταν στα πάρτι όλη μέρα. Βοήθαμε λίγο. Καλημέρα. Όχι, ο Στόχρεο. Κοντό, είπε καλό. Άλλο κοντό. Χαφ ήταν ο Στόχρεο και ήταν εξτρέμ. Ναι, καλημέρα. Έλα, φίλε. Έλα. Ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Ραπτόπουλο γιατί είναι ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος με υψηλή αίσθηση του χιούμορ. Τον ακούω και με κάνει και γελάω πολλές φορές, αλλά ό,τι λέει το 99,9 και άλλα 9 είναι σωστό. Μη σ' ακούσω κόκκινο. Και επιπλέον θέλω να του πω ότι ήμουν, ο πατέρας του ήταν ίνδαλμά μου. Από μικρό παιδάκι πήγαινα στον ΠΑΟΚ για να βλέπω τον πατέρα του, τον γνωστό Μύτο, ο οποίος ήταν καταπληκτικός μπακ. Και μετά όταν πήγε στον Άρη και εκεί πήγα, γιατί με έχει βαφτίσει ο Στέλιος ο Παπουτσόπουλος. Ο Στέλιος, ο συγχωρεμένος, ναι, ναι. Πόσο χρονών είσαι? Τώρα είμαι στα 70. Μια χαρά είσαι. Ζάχαρης ακούω. Απλώς ήθελα να σου πω ότι είσαι λεβέντης και εσύ και όσοι συνεργάτες σου. Και ήθελα να πω ότι την εκπομπή που κάνετε δεν υπάρχει προηγούμενο στην ελληνική πραγματικότητα. Να τα λέτε αυτά. Είστε μοναδικοί και ανεπανάληπτοι. Γλυκέ μου κύριε, να είσαι καλά, καλημέρα. Φιλιά, φιλιά. Λοιπόν, γεια σας. Γιατί να βγει αυτός ο άνθρωπος τώρα. Ναι. Και να μας πει τόσο καλά λόγια. Είδες τι καλός άνθρωπος. Δεν μπορώ. Είδες που η ευγένεια σκοτώνει, δεν χρειάζεται τον άλλο να τον το προκαλέσει. Εγώ έμαθα να με βρίζουν τόσα χρόνια. Γενικώς να πούμε. Ναι. Και τώρα με μιλάνε καλά. Νιώθεις αμήχανα. Έχεις ένα μικρό τίκ, χουνιές, λες τώρα τι γίνεται, έβγαλε τα γυαλιά, έβγαλε τα ακουστικά. Περιμένω να φάω καλά μπουλιά. Όχι, όχι, είδες τι ωραία που μπορεί να σε μιλήσει ευγενικά, όμορφα. Να βγει κάλος από την Αυστραλία, να λιώσει, να γίνεις κασεράκι. Να γίνεις βούτυρο, εντελώς. Θα πέσει η ακροματικότητα. Όχι, θα ανέβει ρε φίλε, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, οι νέες επαγγελματικές μπαταρίες οχημάτων της Standard τώρα είναι ακόμη πιο ενισχυμένες, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που προσφέρονται για απαιτητικές χρήσεις, με αυξημένη απόδοση έργου παρακαλώ. Οι μπαταρίες λοιπόν Agro προορίζονται για την γεωργία και την εκτινοτροφία και τις κατασκευές. Για οχήματα λοιπόν δομικών έργων, αλλά και βιομηχανικές χρήσεις. Επιλέξτε λοιπόν φίλες και φίλοι μπαταρίες Agro, τη Standard, για τρακτέρ, για βαβακοσυλλέκτες, βαβασολεκτικές μηχανές, σκαπτικά μηχανήματα, μη βιομηχανικές γεννήτριες και χορτοκοπτικά μηχανήματα, μπαταρίες Agro τη Standard. Θα τα πεις και εσύ την άλλη εβδομάδα. Όχι την άλλη, την παράλληλη. Την παράλληλη, ναι, την άλλη θα είμαστε μαζί. Να, σε αυτά δεν τα πάω. Αυτά εδώ. Είναι τώρα αυτό, είναι βαμβακοσυλλεκτικές θεριζοαλωνιστικές μηχανές. Αυτό πρέπει να το πει ο κόκκινος. Πάμε, πάμε, βρέ και επιστρέφουμε. Κώστη. Έλα, φίλε. Όχι, φίλε. Λοιπόν, παρόλο που είσαι μια χαλακρή σαύρα, εγώ σε γουστάρω τη μαρά. Είσαι ανώμαλη. Τι της είπες έτσι της γυναίκας? Χαδρό και χαλιά θα τα εμπλουτίσουμε όλα, θα γίνει εδώ χαμός μετά το 15 Αύγουστο. Εσύ βάλαν τον Κιουλέκα στο Sky. Τον βάλανε, να ναι. Μιλήσει εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν μιλάει. Τι να πει, ρε. Αυτό είναι ίδιο ο Χατζηνικολάου του Άριου προπονητή, ρε παλιό. Μοιάζει, ναι, τον μοιάζει. Τι κρύο άντρα είναι αυτό. Τον μοιάζει, ναι, αυτό είναι εδώ με το Μούση παλιό Πασόκο. Τι αυτό άλλο ο Μουσάτο. Σαν καρχαρία είναι δίπλα. Κι άλλο ίδιο ο Μανώλη Χιώτη αριστερά. Φίλε και φίλοι, μποτζόρνο, καλημέρα και ακούσε λίγο κάτι. Το γνωστό σε όλου Simplify έρχεται για να βάλει στην πρίζα ένα ακόμα καλοκαίρι μας. Οι διακοπές στο εξωτερικό σημαίνουν χαλάρωση. Υπάρχουν όμως και βαρετές, μοναχικές στιγμές του καλοκαιριού. Τι κάνεις τότε, Κωνσταντίνε μου? Μπριζώνεις τη φάση με το Simplify. Θα με πας. Ναι! Γιατί αν έχεις μπρίζα, έχεις και ίντερνετ και όλα αυτά. Έχω με μπρίζα. Τη Wind. Έχω μπρίζα. Έχεις μπρίζα, θα έχεις και Wind. Τέλος. Δηλαδή όπου να είμαι. Όπου κι αν είσαι. Παραλία δεν να είσαι. Πόσο το μήνα είναι? 10 ευρωπουλάκια θα τη βρούμε. Μόνο. Την. Ναι, σε λέω. Ταλαιπωριέμαι, ρε. Λοιπόν. Wi-Fi, Hi-Mai. Λοιπόν, για τον Ομπό έλεγε νωρίτερα, μου ήρθαν εδώ βροχή μηνύματα. Ναι, ήταν ένα τσουλάκι να πούμε. Ναι, μη ποιότησε κοστί. Ναι, ποιότησε, αλλά εμείς τα λέγαμε κάτω τα χέρια από τα μπακ. Βρε βλάχο παόξι τώρα. Ναι. Αυτό ξύμερο βραδιάζεται εκεί. Καλό παίκτη. Καλό. Μα πήγε μετά Ρωσία, έκανε πρωταματάρε. Τσάμπιονς Λιγκ. Και αυτό αδικημένο. Ναι, καθάρα και τέτοια. Τι να κάνουμε, ο παίκτη πρέπει να είναι και αθλητή. Λοιπόν, καλό και το πάρτι, καλά είναι όλα, αλλά με μέτρο. Ναι, αλλά ο
προπονητής που υποτίθεται είναι το νο-ένα και είναι ο δάσκαλος, είναι τέλος πάντων, δίνει το κακό παράδειγμα, τι να σου κάνουν οι παίχτες. Γι' αυτό σου λέω για τον Στανόγεβιτς. Ο παίχτης είναι παίχτης. Μπορεί να στραβοκοιμηθεί, μπορεί να πάει σε λάθος μονοπάτια, σε κακούς ανθρωπούς. Ο προπονητής μας έλεγε, είχε πάει σε ένα σεμινάριο προπονητών, ζούσε ο Παναγούλιας και ήρθε, ήθελε να μιλήσει. Εγώ μόνο για να μιλήσω για να δείξει. Για μπάλα δεν ήξερε τίποτα. Τίποτα. Μηδέν. Έλεγε ότι ο προπονητής, ας πούμε, του Κυλκυσιακού, έλεγε για παράδειγμα. Ναι. Είναι μεγαλύτερος από τον δήμαρχο του Κυλκής. Δεν μπορεί να πάει και να έχει τρύπια κάλτσα ή ξέρω εγώ λερωμένο με μουστάρδα, παντελόνι κτλ. Πρέπει ποτέ, να είναι. Ποτέ. Πρέπει να τα προσέχει αυτά τα πράγματα. Καλημέρα στις φίλες, έχουμε γεμάτο κέντρο. Γρηγοράδα σας θέλω για να ακούσουμε όσο δυνατό περισσότερο κόσμο. Έτσι να πάει όμορφα και ωραία στη δουλειά. Η Ρεάλ δίνει απλά να πω 300 εκατομμύρια για να πάρει Αζάρ και Κουρτουά πακέτο από την Τζέλση. Είναι δύο κινήσεις, ναι. Είναι δύο κινήσεις εκπληκτικές. Συμφωνούμε, ναι. Ο Κουρτουά. Και χαμηλά τον είδα δυνατό πολύ τουρμπο, στα τουρμπο. Καλύτερά του. Ναι. Με κύριο τον Κοντό, τον, πώς το λένε, τον το σωσία του γιατρού του Ηρακλήδια του πρώην του Ξαδιώτη, τον Νάβας. Τον Νάβας. Δεν γεμίζει εστία. Δεν γεμίζει. Όχι. Δεν γεμίζει. Δεν γεμίζει. Ο Αζάρ είναι παίχταρος, μαρκάρει, φεύγει, είναι σε τακτικό επίπεδο. Δηλαδή, Αζάρ θέλει αυτή τη στιγμή. Η Ρεάλ. Ναι. Για αντί Κριστιάνο Ρονάλντο, να γίνει χαμός. Δεν θέλει Ρονάλντο. Θέλει παίκτη με τακτική, θέλει παίκτη με σύστημα, θέλει παίκτη με μαρκάρισμα. Με ένα σμέναν, με γκολ. Είναι ένα πολυεργαλείο ο Αζάρ. Συμφωνούμε. Πάμε γραμμές. Θα τέταρτος να μαρκάρει και να κάνει. Θα έχουμε χρόνο να αναλύσουμε. Θα τα πούμε όλα, όλα. Ναι. Μποντζόρνο, καλημέρα, φίλε. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς τον. Ο γρήγορος είναι αυτός. Ποιος είναι αυτός. Ο γρήγορος. Άκου τον λίγο να δει πόσο γρήγορος είναι. Έλα, φίλε. Πότε πηγαίνουν. Του πάω τα εισιτήρια. Να. Του πάω τα εισιτήρια με τη Βασιλεία. Καλά κάνεις και μου δίνεις πάσα. Θα βγουν την Δευτέρα. Πολύ καλή πάσα κάνεις και μου την αναφέρεις, Παύλε, γρήγορε. Oh. Τη Δευτέρα λοιπόν τα εισιτήρια για το παιχνίδι με την Μπάσελ. Εμείς θα δώσουμε καμιά πεντακοσαριά τα ραδιόφωνα θα δώσουν εκεί. Δεν θα γεμίσει τούμπα. Δεν θα γεμίσει πάλι. Εκεί επιμένει. Όπως τον τελικό κυπέλου θυμάμαι δίναν. Ναι, αλλά φωτογραφίες μας βγάζαν οι αξίδες απέναντι. Ήταν, δεν τα λες αυτά. Ήτανε ναι. Πολύ καλύτερη και κερκίδα του ΠΑΟΚ. Και στο μάτς με το περσινό και στο ναι, φετινό. Ναι. Αλλά sold out φέτος δεν έκανες. Βάζει λέω. Ναι. Ναι. Είδατε το μάτς στη Γαλλία από την Κροατία. Πώς δεν τα είδαμε. Όλα τα είδαμε. Αυτό είναι ο Παπέ. Ναι, είναι γρήγορο αργό πολλέ φορέ. Τραβάει χειρόπινο. Τα λέμε, Παυλούκο! Τα λέμε! Ο Κωνσταντίνο ο Μαραγκό που μα ακούει κάθε πρωί είναι αρρωστάκι. Ναι, μη. Λέει, πε το ραπ να πει το simplify. Simplify. Εύκολο είναι αυτά τα έχει για πρωινό, ρε. Το simplify. Κάτι θεριζομηχανό, αλλονιστικέ μηχανέ. Εκεί, ναι. Αυτά στα που είναι από πάνω. Ναι, τώρα θέλουν και πολλά θέλουν. Πάμε καλημέρα. Χαιρετώ τα κουμπαράκια. Νάτος. Καλώς ο φιλαράκι μας. Νάτος. Γεια σας. Τι λάδι έβαλε. Λοιπόν Κωστή, έχω να δω τόσο γρήγορο παίχτη. Ναι. Σε αντιστοιχή Έλληνα, σαν τον Εμπαπέ από την εποχή του Χατζιωάννογλου του Εθνικού. Τι συγκρίνεις τον Χατζιωάννογλου με τον Εμπαπέ, ρε. Όχι, δεν το συγκρίνω, σε ταχύτητα λέω. Ναι, σε ταχύτητα. Γι' αυτό το λέγαν και τσαφ. Δεν το πρόλαβε. Όχι. Λοιπόν, ρώτα να σου πούν. Ποιο να ρωτήσω, αυτοί όλοι που θέλανε. Μόνο σε αφήσω λιτόχωρο ή με την οικογένεια. Ποιο λιτόχωρο. Δεν θα πάμε λιτόχωρο, δεν είπες να πας λιτόχωρο. Θα δούμε. Δεν μου λες, θα σου παίξει κανένας από αυτούς τους τρεις δανεικούς που πήρες αυτά τα πιτσιρίκια τα 20χρονα. Ο ένας έρχεται με προτροπή. Σκόκο. Σκόκο, όχι, με προτροπές, με βίσματα δηλαδή. Τον οποίο σκόκο τον ήθελε και στα 33, γιατί εσείς οι παράξενοι βγάζατε τότε το Βιερίνια ανώτερο από το σκόκο. Τι έκανε ο σκόκο ρε εσύ και δεν έκανε ο Βιερίνια, έπαιξε κανένα τελικό Champions League, πήρε κανένα Μουντιάλ, τι έκανε, επειδή έπαιξε μπάλα στη Racing Club και στη Newell's Boys, χάρηκες. Δεν μου λες Κωστή, συγκρίνει σκόκο με Βιερίνια τότε. Κοίταξε, ο Βιερίνια και ο σκόκο και το συγκρίνω, ναι. Ορίστε! Μας τον έκανες και τον σκόκο Μαραντόνα. Το συγκρίνω παιχταράς βέβαια. Ναι, παιχταράς. Παιχταράς και οι δύο για τα ελληνικά δεδομένα παιχταράδες. Εγώ δηλαδή θα ήθελα σκόκο στα 27, Βιερίνια στα 28, στον ΠΑΟ και όχι στο εξωτερικό. Δίδυμο για Champions League είναι. Θα ήθελα αυτό. Δίδυμο για Champions League. Ναι, βέβαια. Λέγατε και το άλλο. Ποιο? Σικαμπάλα μάθει στο ριβάτο μπάλα. Βρε, αυτά πολλά τα, έχουμε πει εμείς. Αυτά τα βλαχοπαοξίδικα. Βρε, πολλά έχουμε. Ναι. Πες μου λίγο κάτι με ένα ναι ή όχι, άσε τώρα όλα τα άλλα. Είσαι ευχαρισμένος από τις μεταγραφές ΑΕΚ. Τρεις παίκτες έρχονται. Άσε, άλλο σε ρωτάω. Είσαι ευχαρισμένος από τις μεταγραφές ΑΕΚ. Όχι. Θα τους δω. Α, τα λέμε. Τα λέμε, πατρίδα. Τα λέμε. Και τρεις τον Αύγουστο. Τα λέμε, άντε καλά. Από σένα καλύτερος θα είμαι. Ακόμα ο Μπουλκουμές θα πει τον τελικό, ακόμα δεν το χώνεψες τον Μπουλκουμέ. Ρε με το Χασερίδη πας να κάνεις ομάδα.
με τον Κασέρ. Ε, όσο κάνει ο Χασερίδης, κάνει όλη η άμυνα σου μαζί, να ξέρεις. Αυτό δεν λέει τίποτα όμως. Ναι. Δεν είναι για γέλιο ο Χασερίδης. Θα το συγκρίνουν με τον Βράνης ή με τον Τζικρίσκι. Ποιο Βράνης, ο Βράνης έφυγε. Πάει, γεια σας, έβαψε και τον Μαλί. Με τον Τζικρίσκι. Έχω Βαρέλα, μην αγχώνεσαι. Το κακό με τον Ευγένιο Χατζερίδη είναι ότι και ψηλά με τον Βαρέλα δεν είδα. Του ζούμε. Νοέμβριο. Φάγανε δύο Νοέμβριο. Θα περιμένουν. Νοέμβριο. Εγώ λέω Νοέμβριο. Ή μήπως είδε τον Μπρίγιοβιτς να παίζει με τον Μολεύο απέναντι ή με τον. Ή με τον Βράνιες να κουμπάει μπάλα. Κλείσε, μην αγχώνεσαι από τώρα. Θα έρθουν τα τρίμπαλα. Μην αγχώνεσαι, φιλιά. Το Τζιγκρίσκι έβαζε Βεντούζα man to man. Ο Χιμένεθ πάνω στον Πρίγκιπς και τον, ναι. Τον δημιούργησε πολλά προβλήματα. Ναι, αλλά τις φάσεις τις έβγαλε ο Πρίγκιπς στο τελικό όμως. Στο τελικό, ναι. Μεταλλεύτηκε δύο-τρία λαθάκια από κάτι μπακάκια, χουλτ, μουλτ, κάτι περίεργο που γελιάει. Ναι. Τα χάφτη σάκ ήταν το πρόβλημα εκεί. Ναι. Τα χάφτη ήταν πολύ κακά και οι δύο εξτρέμ, οι οποίοι ήταν δεκάρια αργά εκεί, ήταν εμετικός προπονητικά ο πολύ καλός Χιμένεθ. Σωστά. Πάμε. Πολύ καλός. Πέσαν όλες. Ξανά μανα, πέσαν όλες. Τους λαμάρε, πέντε γραμμές τις έριξε. Όλες τις έριξε. Ξανά μανα, παιδιά, λοιπόν, 390. Έχουμε 11 λεπτά στη διάθεσή μας. Η φλιαρία μου τις έριξε. Έτσι λέει ο Χολύπτης, όχι εγώ. Είναι κριτής. Ναι, είναι κριτής. Λοιπόν, μηνύματα για τον Ομπόα, λέει παιδιά ο Κωστής. Κουλ, cool, τον άτχο πρέπει να λέει ο ραπ. Για τη γυναίκα του, όχι. Ήταν πολύ καλός αθλητής και πολύ φρόνιμος και πολύ καλό οχταροδέκαρο και ήταν παίκτης ο οποίος ήταν από τις καψούρες μου στον ΠΑΟΚ. Ξυπόλυτα κεφάλια. Η Χαβαλένθιανς. Πάμε, καλημέρα, ξαναγέμισε. Έλα, φίλε. Μποντζόρνο. Έλα, καλημέρα. Ο Ζιβάγκος, Για λέγε. Έλα, Ζιβάγκο. Χαιρετώ τα ποδοσφαιρικά σασμάν. Εγώ δεν σας έβγαζα. Ποδοσφαιρικό σασμάν είστε. Σασμάν, ποδοσφαιρικό είστε. Κάτι εκεί να κάνει να δουλέψουν πάνω που λέει ο Κώστας. Θέλω κάτι ποδόσφαιρο με αυτοκίνητο τίτλος, να το ξέρετε. Ναι, ποδόσφαιρο με, λοιπόν, με αυτοκίνητο. Μαζί, και απαιτώ τώρα από τον αγαπητό μου Κώστα, απαιτώ το εξής. Πες μου Κώστα στα ίσα, ήταν δάχτυλος του Κόκκινου και των φίλων του να φέρουν τον Τσίπρα στον Ηράκλη, πες την αλήθεια. Ο Τσίπρας δεν είναι αυτός που έβαλε στο Καλυθέα Άρης δύο γκολ στον Άρη. Αυτός, ναι. αυτός, ναι, βέβαια. Αυτός είναι. Γλυκό ψωμάκι θα φάει και αυτός εδώ. Ναι, λοιπόν, έχει να πέσει κονσέρβα να πούμε, έχει να πέσει τόνος Ρίο Μάρε. Έχει να πέσει. Για καρά. Έχει να πέσει πείνα. Τσίπρας ρε φίλε. Ήρθε ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη να παίξει μπάλα πλην του ΠΑΟΚ. Έρε πίνα που θα πέσει. Καλημέρα. Αυτοί ακούνε Ηρακλής Άρης. Τσίπρας. Και έρχονται σου λέει απέξω σε μεγάλη ομάδα. Τους είπε ο μπαμπάς τους, ο παππούς τους, πάνε μεγάλη ομάδα. Πού να ξέρα που έρχονται. Πού να ξέρα. Λέγε ρε φίλε. Έλα φίλε. Έλα. Ναι. Έλα λοιπόν, καραφλό δίδυμο χτύπημα εδώ έχετε, έτσι. Λοιπόν. Εδώ πέρα δουλεύετε με 5.000 και 6.000 στροφές και το μεσημέρι Ραπτόπουλε δουλεύει ακόμα πρώτη Δευτέρα είσαι. Εδώ πέρα είστε καλό γρήγορο. Φίλε, όταν πιάνει ο κόκκινος εκεί τσιμισκή, κομρινών, τσιμισκή. Εκεί την ανηφόρο στο Δερβένι. Έχει φανάρκινο το Δερβένι, ρε φίλε. Θέλει να αναλύσει ένα πράγμα, ένα τέταρτο. Εκείνο, την ανηφόρα του Σέξου. Τον αγαπάμε όμως, τον αγαπάμε. Πολύ τον αγαπάμε τον Γκρεγκουάρ. Λοιπόν, εσύ Κουγιανέ φέτος πόσα θα φάσμε στην Τούμπα, γιατί το βλέπω το ποιος είσαι εσύ και πες μου στοιχεία για να κάνω ανάλυση. Είμαι ο μπαμπάς από το εξωτερικό που επέστρεψε μετά από χρόνια. Μπαμπά! Είμαι ο μπαμπάς. Άκου λίγο εσύ τώρα που ήρθες να μας πουλήσεις πρόλογο πρωί-πρωί. Αρμάντος Αντίκου, εάν τον πάρεις, θα σου βγάλω το καπέλο γιατί ο Κούλ έχει μάθει να τα λέει όπως έχουν τα πράγματα. Θα πάρεις φοράκλα, να ξέρεις, ο Αλβανός. Με θητεία σε Πολωνία, σε Ελβετία, σε Λεβάντε, σε ομάδες καλές. Εάν τον πάρεις, δένεις καλά την επίδεσή σου, έτσι. Αποκάλυψη σήμερα από Μέτροσπορ για τον επιθετικό του Άρη, τον Σαντίκου. Ωραία, παιδιά, σας εύχομαι καλή συνέχεια, να είστε καλά. Να είσαι καλά. Και έκανα αυτή τη μήνυα ανάλυση στο φίλο, γιατί πήρα μηνύματα. Κουλ, δώσε φως λίγο. TST, Αρμάντο Σαντίκου. Είναι παίχτης που είναι και μουντιαλικός και έχει παίξει σε Euro, έτσι. Μουντιαλικός δεν είναι, έχει παίξει σε Euro. Ναι. Μουντιαλικός παίχτης. Πάμε. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Βγάλετε την εκπομπή τα ΠΑΟΚΙΑ, το Μετρόπολης κάνετε το ΠΑΟΚ FM να τελειώνουμε. Τι πράγμα είσαι. Έχουμε υπομονή, έχουμε όρια. Τι είναι αυτό το γλύψιμο κύριε Ραπτόπουλε. Τώρα ο Τσίπρας σας πειράζει. Εμένα. Το Καφταζόγλιο θα το βλέπετε μόνο με κιάλια κύριε Ραπτόπουλε. Αυτό εννοείται και τον κύριο Κόκκινο μέσα. Όχι.
Τον κύριο, ο κύριος Κόκκινος εννοείται. Τι εννοείται? Τι εννοεί? Θα κάνετε με το πούνο του και θα σας προσκαλεί. Τον θέλουμε τον Γκρεγκουάρ. Τον θέλουμε. Τον θέλουμε. Το... Μάνο, τι κάνεις καταρχάς? Πες μας λίγο τι κάνεις. Είσαι καλά? Δόξα τω Θεώ. Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα όλα τα άλλα. Ναι. Αν μάθω ότι θα πας και στο Λιτόχωρο για διακοπές. Όχι, ρε φίλε. Θα φας απαγωγή, το λέω από τώρα. Όχι, ρε φίλε. Στο Λιτόχωρο πάνε αυτοί οι οποίοι. Αυτοί που του αρέσουν τα βουνά, βρε. Πα στον Όλυμπο σαν του τρελού εκεί. Πα στα καταφύγια, τρώνε φασόλια και τέτοια. Του βαράνε κεραυνή και του σώνει το ελληνικό κράτο. Για όσοι γουστάρουνε βουνό. Είναι καταπληκτικά στον Όλυμπο τώρα. Μην λέτε ότι να είναι. Τι να κάνει? Καταράχτες, φύση, δέντρα, δροσιά και αρκούδες, ναι. Μισό λεπτό. Έλα. Θάλασσα δεν έχει. Η θάλασσα δεν είναι σαν φόρτε μας. Εντάξει, να τα λέμε όλα. Έχουν άλλα καλά εκεί στο Πριγκιπάτο, αλλά θάλασσα δεν έχουμε. Εντάξει. Πριγκιπάτο. Ναι, βέβαια. Πριγκιπάτο τη Πιερία. Δεν κατάλαβα. Τι έγινε, θολώσαμε. Ο Κουλιανός έφερε το μπάσκετ στη Σκοτία. Και αυτό έχω φέρει. Και κλειστό έχω. Γιατί ζηλεύεις, ε? Όχι αγόρι, μου ίσα, εγώ λέω την αλήθεια. Α, μπράβο, να τα λες αυτά. Να βγαίνεις να τα λες. Ο Αντετοκούμπο από σένα έμαθε μπάσκετ. Οι πρώτες κινήσεις από μένα, αυτά τα ριβέρς. Μανώ. Άμα έρθω στο Καφτατζόγλιο με ελληνική σημαία, θα με δείρετε. Όχι, όχι, όχι. Το σοβάρεψα αμέσως. Εντάξει, εντάξει. Τα Ζέπελιν τα ξέρεις. Έλα πας και για Γιαννάκη Παπαδόπουλο τώρα, Μάνο, το ρεπορτάζ έτσι λέει. Πας και για Γιαννάκη Παπαδόπουλο. Αυτός που ήταν, ο γνωστός, ο Γιαννάκης Παπαδόπουλος. Έχει βγάλει άχρηστο Ραπτόπουλος, κονσερβάκια. Μην αγώνεσαι, εδώ θα είμαι αντίβαρο, μην αγώνεσαι. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Ναι. Άχρηστος. Για φούτμπολ και μια χαρά, ρε φίλε. Για φούτμπολ. Θα ανέβω ξανά, για τρίτη φορά απευθείας. Δεν θα παίξω στη Super League, δε. Θα παίξω απευθείας Champions League, μόνος μου. Και κόπα Λιμπορταδόρες δώρα από μένα. Άιντε ρε φίλε. Έμαθα ότι βγάλατε στήρια διαρκείας και δεν πήρατε ούτε ένα. Τέτοια έμαθες. Ναι. Δεν πήραμε ούτε ένα. Ναι. Ούτε ένα. Να σου πω, ρε. Ναι, έτσι έμαθα. Πες με. Και κλείσε με αυτό, Μάνο. Έχεις δίκιο που τα λες όλα αυτά. Όταν ο κύριος Μπούζος δεν βγάζει πλέον το κατήργη σε κανένα ρεπόρτερ του Ηρακλή. Πριν εδώ πλέρουμε τηλέφωνο. Κάτσε ρε Σιμάνο τώρα. Δηλαδή φταίει ο Μπούζος που δεν λέει για το ρεπόρτερ του Ηρακλή για τα διαρχεία σας. Μισό λεπτό να σας πω, κύριε. Ένα δευτερόλεπτο ακόμα. Ναι. Και όταν ο κύριος Καλελάκης τον βγάζει δύο λεπτά πριν κλείσει την εκπομπή και ο ρεπόρτερ λέει αγανάκτησα, δεν μπορώ, δεν λέω τίποτα. Ναι, αυτό όμως τι σχέση έχει με τα διαρκείας, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω όμως. Εγώ τα δέχομαι αυτά. Εγώ πες ότι τα δέχομαι. Τι σχέση έχει με την αγάπη του οπαδού για τα διαρκείας? Λοιπόν, ανοίξτε τα αυτιά σας από την Παρασκευή. Ούτε ο Κατσαμπής δεν πήρε. Και θα δείτε τι θα συμβεί στον Ηρακλή. Έφυγες, Μάνο! Έφυγες, Πασά μου, να είσαι καλά, καλημέρα. Δύο τελευταία για σήμερα. Να βγαίνετε να τα λέτε. Εγώ τα λέω και στους απογευματινούς που βγαίνουν κάτι Ηρακλής και μου λένε δεν μιλάτε πολύ. Να βγαίνετε να τα λέτε. Εδώ ψάχνει ο Κανελάκης και η Δήμου. Και ο Μπούζος τον Ολλανδό και δεν βγαίνει ο Ολλανδός. Και χθες που τον μιμήθηκα τον Ολλανδό, με έπαιρνε τηλέφωνο, αλλά το είχα στο θόρυβο. Ναι. Καλύτερα λέει ο Βέλεθ παρά ο Σαντίκου. Λέει, εγώ τον προτιμώ κουλ. Μιλάμε για τους δύο επιθετικούς που είναι σωστό χασμό. Πόσες γραμμές έχουμε? Τρεις. Δύο. Πάμε πρώτο τελευταίο. Χαίρετε. Μάλιστα. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς τον. Πρόταση για την εκπομπή. Ρίχτω. Έχει λίγο αυτοσαρκασμό, αλλά είναι και μαρκετινίστικος. Μεγάλα νούμερα. Μεγάλα νούμερα. Καλό είναι, μη κάνεις, α! Μεγάλα νούμερα! Όσον αφορά τον Άρη, Αντώνης καρδιολόγος, θα συστηθώ και όλα στα Αργιανός, παιδιά. Ραπτόπουλε. Όταν λες καρδιολόγος, είσαι επεμβατικός. Η επεμβατική είναι αυτό που με ενδιαφέρει, ναι, γιατί έχουμε αρκετά παιδεία, το επεμβατικό κομμάτι. Και οι καρδιολόγοι είναι στη μόδα. Γιατί το μπαλονάκι από τα 45 μέχρι τα 50 είναι full. Ναι. Full μπαλονάκι. Είναι καλή δουλειά. Ναι. Και η συχνότητα των ανακοπών και τα λοιπά. Δυστυχώς τις μέρες μας αυξάνονται. Πού οφείλεται, ρε γιατρέ, πού οφείλεται? Μεγάλη κουβέντα, μεγάλη κουβέντα. Κοίταξε, η καρδιά έχει ένα λογικό κομμάτι, λειτουργία στο αιμοδυναμικό και ένα παράλογο που είναι η ηλεκτροφυσιολογία της. Δυστυχώς οι περισσότερες ανακοπές έχουν να κάνουν με το ρευματάκι της καρδιάς. Αλλά υπάρχει και μεγάλη, είναι μεγάλη κουβέντα, με μεγάλη μου χαρά κάποια στιγμή αν θέλει. Ναι, είναι ένα πολύ ωραίο χαρά, αλλά το βράδυ μας διώξανε. Ναι. Και δεν μπορεί να κάνουμε ένα πρωινό. Ένα πρωινό, ρε φίλε, για την καρδούλα μας να μιλήσουμε. Θα μας πεις για τη διατροφή, γιατρέ, πόσο μπορεί να επηρεάσει κακή διατροφή την καρδούλα. Έτσι, γιατί τρώμε σαβούρια όλοι. Ό,τι θέλετε. Δυστυχώς έτσι είναι, όταν δεν υπάρχει πολύ χρόνο στο σπίτι, ναι, λόγω δουλειά και τα λοιπά, αναγκαστικά έξω σαβούρες θα φάμε. Πόσο της εκατό μπορεί να επηρεάσει η κακή διατροφή? 70. 70, τόσο πολύ? Ναι. Αρκετά πολύ. Αρκετά πολύ.
Γιατρέ, θα τα πούμε προσεχώς. Προσεχώς και με χρόνο. Ρίχτω τώρα το δικό σου. Δύο ακόμα. Για τον Άρη, από μέχρι τώρα μεταγραφές αντιλαμβάνομαι, δεν ξέρω κιόλας ότι ο Ερέρα μάλλον το πάει για τρία αμυντικά χαφ να παίζει Βεντάλια μπροστά έναν επιθετικό ξερό. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. Το 4-5-1 που να γίνεται 4-3-3. Ναι. Έτσι το πάει. Έτσι το πάει το γράμμα όπως το είπες. Το 4-5-1 να γίνεται 4-3-3. Γιατί το είχε κάνει και στο... Ναι. Και λίγο μαζεμένος δηλαδή, να φυλάει τα νότα του από πίσω, κάπως έτσι. Πάντως ο Ερέρα, εγώ για αυτό το πράγμα μπορώ να πω κάτι, γιατί τους παίχτες δεν τους ξέρω όλους και δεν ξέρω πώς θα τους δέσει. Πήρε παίχτες που τους γνωρίζει ο ίδιος. Άρα έχει ένα πλάνο συγκεκριμένο στο μυαλό του. Δεν πάει η τυφλοσούρτη να πάρει παίχτες, αν τον ξέρω να τον πάρουμε. Έτσι. Μακάρι να τους δέσει. Για τον κόκκινο, για να μην τρώω άλλο το χρόνο σας, ας πούμε, το οποίο το έχει πει ένας φίλος μου, ακούγοντας τον Κωστή, λέει, ο κόκκινος ρε φίλε, λέει, όταν τον πιάνει την ηλία, θυμίζει, λέει, στάγερ της μεταπολίτευσης σε ανηφόρα στο λαγό, λέει. Φίλε, έχω οδηγήσει στάγερ στο λαγό, πίστεψε με. Στάγερ στο λαγό έχω οδηγήσει. Εκεί ήμουνα. Εκεί ήμουν οδηγός. Φύγε. Ναι, φύγε. Τελευταίος. Φύγε. Ξέρεις, θέλει διπλό συμπλέκτη. Τσαφ, τσαφ. Έτσι. Μιλάμε για τρέλα το Στάγερ. Πάμε. Τελευταίος. Τελευταίος. Πάμε, πάμε. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, καταρχήν, η πρότασή μου είναι Τάκι Μίτσι Κότσι. Άμα το πεις αυτό σε καμιά Αφροδίτη, θα σου πετάξει ό,τι βρεις μπροστά το τάτσι. Είναι και σε κρίσιμη ηλικία. Ναι, ναι, ναι. Άμα πεις κανένα τάτσι μίτσι κότσι πάνω στην Αφροδίτη στο μάρκετινγκ, στη διαφήμιση. Ας βρει το μάρκετινγκ, γράφεστε το παράδειγμα. Όχι, όχι, εμείς θέλουμε τον κόσμο. Το θέλουμε τον κόσμο. Ο κόσμος θα μας το δώσει το όνομα. Να δεις. Μάρκετινγκ είναι αυτό. Δεν μου λες, πες μου. Θα μας βρει η εκπομπή το μάρκετινγκ. Τα καλαμαράκια θα είναι κατεψυγμένα, είπα σε ένα φίλο. Γιατί με ρωτούσε χθες. Ναι. Λέει τα καλαμαράκια. Λέω κατεψυγμένα. Γιατί υπάρχει μαγαζί σε όλη την Ελλάδα που τα καλαμαράκια δεν είναι κατεψυγμένα. Κάποια έχουν, ρε, δεν υπάρχει μαγαζί. Κάποια έχουν εκεί, Κώστα Ναβαρίνα, αυτά οι ιστορίες που πήγε ο Ρονάλντο. Εκεί, ναι. Εκεί είναι πιο κατεψυγμένα από τα κατεψυγμένα. Έλα φίλε, για πες, γιατί σε κόψαμε εδώ η φλιαρία. Το δεύτερο που έχω να πω είναι το γιατρό, να κρατήσετε το τηλέφωνο, να χρειαστεί στο Χαριλάου φέτος πάρα πολύ. Μην το χάσουμε τον άνθρωπο. Καρδιολόγος πολύ. Καρδιολόγος, καρδιολόγος, ναι. Και τρίτο, αυτό που λέει ακόμα το μπουφάνι σου που με χάρισε σε μια εκπομπή το φορά να ξέρει. Σε πήγαν καλά τα πράγματα, πήγανε κατευχή μετά. Κάτσε να μάθουμε. Ναι. Με τη μηχανή που... Ναι, πήγαν καλά τα πράγματα μετά. Πες μου λίγο κάτι, απάντησε μου. Α, μπράβο. Να σπάσει και αυτός ο μύθος. Ούτε νύχι δεν έχω σπάσει. Ούτε νύχι. Φύγε, φύγε, κλείσε και την πόρτα. Κλείστε. Επένδυση 46 ετών είναι. 46 καρατίων είμαι. Την ωραία μου κόμη, έτσι, το κορμί μου, το γυμνασμένο, έτσι. Είμαι τριψήφιος. Είμαι τριψήφιος. Είμαι τριψήφιος. Τριψήφιος ντρέπομαι. Μπράβο. Ντρέπομαι. Εγώ ξέρω ότι χωρίς κόκκινο δεν πάτε ούτε βήμα μπροστά. Όλες οι εκπομπές παίζουν κόκκινο. Τώρα τι με λέτε εσείς, να είχαμε να λέγαμε, έτσι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος ψεύτης. Δηλαδή δεν υπάρχει σεναριογράφος, δεν υπάρχει. Δυνατός, μπομπόνι. Λοιπόν, σήμερα αν υπήρχε ελληνικός κινηματογράφος, ναι, ο μεγαλύτερος σεναριογράφος θα ήταν ο Κόκκινος. Oh. Ναι, κρίμα. Σε Ελλάδος εποχή ζει το παλικάρι μας. Γεννήθηκε. Λοιπόν, φεύγουμε. Αυτό ήταν το διωράκι. Cool και rap, rap και cool. Για άλλο ένα πρωινό μαζί σας. Εσείς μείνετε εδώ στο Μετρόπολη, 95 και 5. Παίρνει σκυτάλι φοβερός και τρομερός Γιάννης Πάγκος μαζί με το φιλαράκι τον Γιώργο Ζαΐρη, ο οποίος ετοιμάζει και αυτό τη φωνούλα του για την μετάδοση του παιχνιδιού ΠΑΟΚ Βασιλεία μαζί την ερχόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε DJ Vici. Ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 8. Σαλούτε! Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιπουρομεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλείδες. Είναι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε.
Έχω ένα σπίτι και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμιοι. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάφη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.